Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε, Τρόικα, Λίμπερο 107,4. Ξεκινάμε και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2 περίπου. Να καλησπέρισω και τα δύο μου τα παλικάρια. Τι κάνετε, είστε καλά? Πού είσαι ρε Χρήσανθε? Πόρε Κώστα, τι φωνάζεις? Ακούγομαι καλά, ε? Ναι, μια χαρά ακούγεσαι. Αφού στον δρόμο, καλά. Δεν έχεις να πας πουθενά σήμερα? Και δεν μιλάς με τη μάνα σου. Έτσι, δεν έχεις να πας στη βραχιά τίποτα σήμερα? Όχι, από εβδομάδα. Από εβδομάδα στη βραχιά, πολύ ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πραγματούδια και σήμερα για την ενημέρωση του κόσμου. Μην ξεχνάτε, είστε στον Λίμπερο, στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Και υπάρχει πλούσια επικαιρότητα. Σιγά σιγά αρχίζει και γίνεται πλούσια η επικαιρότητα και στα αθλητικά δρόμενα, αλλά κυρίως γίνεται στην καθημερινότητα που αρχίζει να διαφοροποιείται λίγο. Σήμερα έχω κατέβει κάτω στο κέντρο και έχω την αίσθηση, εντάξει, δεν είναι σε απόλυτα κανονικούς ρυθμούς, αλλά έχει πολύ κόσμο που κυκλοφορεί. Σιγά σιγά ανοίγουν και περισσότερα μαγαζιά. Πάμε να επιστρέψουμε σε μια κατάσταση ψιλοκανονικότητας. Δεν θα είναι κανονική κανονικότητα, αλλά τέλος πάντων πάμε να επιστρέψουμε σιγά σιγά. Δεν ξέρω ποια είναι τα δικά σας τα βιώματα τις τελευταίες μέρες. Άστο, το πάμε να επιστρέψουμε, άστο, επιστρέψαμε και για τα καλά. Mm. Όπου και να πας γίνεται χαμός. Ναι, εντάξει, γενικώς. Κοίταξε, το καλό είναι ότι, όπως λες, γίνεται χαμός από την μία και αυτός ο χαμός γίνεται από την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά ευτυχώς τα κρούσματα μένουν εκεί, 6, 8, 10, 12, 15, που δεν είναι ένας αριθμός ανησυχητικός. Αν και αυτή την εβδομάδα πάμε έτσι και κυρίως την επόμενη, γιατί θα είμαστε μετά από τις δύο πρώτες εβδομάδες που θα έχουν ανοίξει τα σύνορα, όχι τα εκτός Ελλάδος, τα εντός νομού και τα λοιπά, τα εκτός νομού και τα λοιπά, νομίζω ότι θα έχουμε αφήσει προσωρινά πίσω μας τον κορονοϊό. Γιατί μπορεί το καλοκαίρι οι προβλέψεις να λένε ότι στην Ελλάδα θα πάμε καλά και δεν θα έχουμε ζητήματα και δεν θα έχουμε θέματα, αλλά από το Σεπτέμβριο με τα πρώτα αψού θα πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί. Κάποιοι το έχουν ήδη σίγουρο αυτό εντωμεταξύ, ιδίως στο εξωτερικό. Ότι θα επιστρέψουν στα αψού? Ναι, ότι έρχεται δεύτερο κύμα. Εντάξει, ότι θα έρθει λόγω συνθηκών θα έρθει, ρε Κώστα. Δηλαδή το καλοκαίρι με 40 βαθμούς, όπως και να το κάνεις, και ο ιός αυτός είναι ένας ιός που μοιάζει κατά κάποιο τρόπο στη γρίπη. Δημιουργεί πρόβλημα στα πνευμόνια. Δεν μπορείς να το πάθεις με 38 βαθμούς και 40. Θα πρέπει να έχεις κάποιο πολύ σημαντικό πρόβλημα για να πάθεις πνευμονία το καλοκαίρι. Έτσι. Εντάξει, θεωρώ ότι έχουμε ένα τρίμηνο μπροστά μας για να είμαστε περισσότερο αισιόδοξοι και να βρεθεί εμβόλιο, φάρμακο, δεν ξέρω εγώ τώρα, δεν είμαστε και ειδικοί σε αυτά τα κομμάτια. Ό,τι τέλος πάντων μπορεί να βοηθήσει την ανθρωπότητα συνολικά να ξεπεράσει το πρόβλημα αυτό, το τεράστιο θέμα που έχει δημιουργηθεί με τον κορονοϊό. Πάντως στις παραλίες βλέπω αρχίζουν και πηγαίνει ο κόσμος σιγά σιγά. Οι φίλοι μας εδώ στις τηλεοράσεις μια χαρά, έχει πάει και σήμερα παιδιά να κάνει ρεπορτάζ, να αγκαλιάσει κανέναν πάλι, ενώ φοράει μάσκα ο άλλος. Μια χαρά, μπράβο. Έξυπνο το κόνσεπτ πάντως, το να βάζουμε μια δίμετρη ξανθιά να κυκλοφορεί μέσα στον κορονοϊό. Λοιπόν, στα δικά μας. Θα αφήσουμε αυτά. Ναι. Πρέπει να βρούμε παιδιά το λογιστή που έκανε την δήλωση της βουλευτή. Ναι, ναι, ναι. Η οποία δήλωσε εισόδημα 0,10 λεπτά του ευρώ. Τι να κάνει. Να βρούμε και εμείς το λογιστή αυτό. Εντάξει, όχι εισόδημα, όχι εισόδημα, αρέσει. Περιουσία. Όχι εισόδημα. Όχι, μοναδικό. Περιουσία είναι 470 ευρώ, το εισόδημα ήταν 0,10 λεπτά του ευρώ. Και καταθέσεις 482 ευρώ. Όχι, όχι, το εισόδημα δεν μπορεί να είναι 12 λεπτά, ρε παιδιά, αφού έχει βουλευτική 10, αποζημίωση. 10. Του 18, για το 18. Για το 18, για το 18. Ήταν άνεργη η κοπέλα. Ναι. Δεν ήταν. Άνεργη ήτανε. Σπίτια τέτοια δεν είχε. Τα εισοδήματά της δεν υπήρχε. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, που ήταν άνεργη. Είναι αυτή που πήγε να μιλήσει στη Βουλή και δεν μπορούσε να μιλήσει. Αυτή είναι. Ναι. Άρα πώς να έχει δουλειά και εισοδήματα, ναι, πριν. Ορίστε. Αμέσως εσείς κακεντρεχείς. Πώς να πάει, είναι, η κοπέλα. Είναι πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας από το 12. Μόνο για βουλευτής έκανε η κοπέλα. Τη φάγατε πια.
Την τίμη αυτή, ναι, κοπέλα, που δεν ξέρω πώς τη λένε καν. Το γάμο, ένα... το γάμο του στο 16 τον είδε, τι έγινε, στην Ήπωνο. Άτερε ζυγιάρι. Τα πλήρωσε ο άντρας. Ο άντρας τα πλήρωσε. Ο άντρας της. Γερή να είναι. Όχι, γερή να είναι η κοπέλα. Τι έκανε. Γερή να είναι να μην μας δουλεύουν, παιδιά. Γιατί τι είπε, πιστεύεις, ότι απέκρυψε εισοδήματα κτλ. Εννοείται. Τι εννοείται, ρε Κώστα, άσε μας και εσύ. Πού ξέρεις τώρα τι έγινε πριν γίνει βουλευτής. 0-10 λεπτά δεν έχει ούτε. Και εσύ νομίζουν όλοι, επειδή είσαι στον Ηρακλή, στο Λίμπερο και στον Μπάσκετ Πλάσ, ναι, ότι παίρνει 10.000 το μήνα. Παίρνει 10.000 το μήνα, πιο πολλά παίρνει. Πιο πολλά από μένα έχει αυτή. Αλλά το θέμα είναι ότι. Ναι. Εντάξει, να μας δουλεύουν, μόνο αυτό. Επειδή κάνουν πόθεν αίσθηση, δεν σημαίνει ότι θα το ελέγχουμε κιόλα. Εντάξει. Και επειδή το ελέγχει, θα γίνει τίποτα. Τι έγινε. Άμα είναι νόμιμο, ο άλλος, και να βρούμε. 500 χιλιάρικα σε γερμανικές τράπεζες και κράζει τους Γερμανούς. Και λέει η γυναίκα μου είναι Γερμανίδα. Ποιος. Ο φίλος, ο Βελόπουλος. Ο φίλος μου. Φαίνεται αυτή η κρέμα με το δηλητήριο οχιάς των Βυζαντινών για τον κορονοϊό πούλησε καλά, Κώστα. 500 χιλιάρικα έχει. Αυτό τουλάχιστον θα δουλεύει. Αλλά μην μας δουλεύει κιόλας. 500 χιλιάρικα σε τέτοιο. Α, ωραία. Στην Deutsche Bank. Και να βρούμε και το λογιστή του κύριο Βιεννάκη για τα δάνεια που έχει 720.000 ευρώ. Ορίστε ρε ο άνθρωπος, δεν το φάγατε ρε τον άνθρωπο ρε. Ορίστε, ναι, τα, ναι, δίνει, ναι, τα λέει όλα. Χρήσατε, σε αυτή τη χώρα, το έχουμε ξαναπεί, εγώ δεν έχω κανένα θέμα. Δεν διαχωρίζω κόκκινους, πράσινους, κίτρινους, μας δουλεύουν όλοι κανονικά και καλά κάνουν αφού δεν αντιδρούμε, εντάξει. Διάβατε τώρα κάπου το πρωί, τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας ανέρχονται ακόμα και τώρα σε 300 εκατομμύρια ευρώ. Και ο μήνας έχει 9. Ψέματα. Και ο μήνας έχει 9. Είναι, άσε, Χρήστα, δεν είναι με έγγραφα, είναι και ισολογισμούς. Άστα ψέματα. Του Πασόκ πόσα είναι. Ο ισολογισμός. Μπήκε στο άρθρο 99. Όχι, το Πασόκ άλλαξε αφημί. Α, άλλαξε αφημί. Ωραία, είδες. Ναι. Και άλλαξε αφημί και πήγαν όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ωραία. Και ο Άδωνης έχει πει και δημόσια να διαγραφούν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί με του Άρη. Και ο Κοσμάκης φτύνει αίμα. Μόνο του ΠΑΟΚ θα διαγράφονται, ρε φίλε, τα χρέη 40 εκατομμύρια. Μόνο του ΠΑΟΚ. Άσε να διαγράψει η Νέα Δημοκρατία κανένα εκατομμύριο. Μόνο ΠΑΟΚ θέλετε να διαγράφονται. Αμάν πια. Καλά. Πληρώσαμε, κύριε, το πρωτογενές κεφάλαιο. Πήγαμε εκεί, δώσαμε. Δεν πληρώσαν τίποτα, Χρήσανθε. Τι λες, το πρωτογενές. Ευρώ πήγε και ήπιε ένα τσάι. Το κυβερνό κόμμα. Ο Μητσοτάκης, ο παλιός, ο παππούς με ο συγχωρεμένος, πήγε και ήπιε ένα τσάι στην εφορία, έδωσε 3 εκατομμυριάκια το πρωτογενές κεφάλαιο και γεια σας. Άντε από εδώ τώρα, Χρήσανθε, και τα λεφτά μας. Εγώ δεν μπορώ να δω χιουμοριστικά ένα θέμα όταν έχω και φίλους που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και μας κουνάνε το δάχτυλο. Γιατί δεν βγήκε. Και οι πράσινοι και οι κίτρινοι που έχουν χρέη σε τράπεζες εκατομμύρια ευρώ. Όταν ο ΠΑΟΚ γλίτωσε 40 εκατομμύρια και είναι όλοι με τις γραβατούλες και με τα κουστούμια που βγαίνουν στα πάνελ. Συμφωνώ. Εντάξει. Όταν γλίτωσε ο ΠΑΟΚ 40 εκατομμυριάκια, γιατί δεν βγήκε να το πει. Να πει να πάνε σε αυτούς όλους που περιγράφεις, τους ανθρώπους της εργατιάς, και εγώ να βγω να το πω όταν γλίτωσε και ο Άρης 7 από το άρθρο 44. Όχι όταν είναι οι ομάδες, μπράβο, δικαίωση, το άξιζαν, αλλά όταν είναι οι άλλοι, σε όλους. Και στη Νέα Δημοκρατία να πάρουν τα 300 και στο Πασόκ να πάρουν τα 200 δεν θα πάρουν ποτέ, και στον ΠΑΟΚ τα 40. Δεν θα πάρουν ποτέ όμως. Αυτό είναι το θέμα. Και μην μπλέξεις τον ΠΑΟΚ πάλι. Γιατί να μην τον μπλέκω, ρε φίλε, δεν είναι χρήματα δημοσίου αυτά. Επιλεκτικά θα το κάνουμε. Καλά. Τι. Και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Από 8 δις δραχμές ο Άρης. Λοιπόν. Ορίστε, ο Άρης, 8 δις στο μπάσκετ. Και 8,5 ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Εκεί γιατί δεν λέγαμε ότι βγήκαμε να φωνάξουμε. Μην κάνουμε επιλεκτική δημοσιογραφία, Στέργιο μου. Να τα λέμε όλα. Και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ. Όχι μόνο εκεί που θα βρούμε το λαό δίπλα μας επειδή μιλάμε για τα κόμματα. Χρήσανθε, αν τα βάζεις στην ίδια ζυγαριά μια ομάδα και ένα κυβερνό κόμμα ή δύο κόμματα που κυβερνάνε ή τρία, εντάξει, κάπου το χάνεις. Γιατί το χάνω. Γιατί το χάνω. Γιατί το χάνω. Γιατί το χάνω. Όλα καλά λοιπόν. Λεφτά του δημοσίου δεν είναι. Να τα πάει τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας στα 700 εκατομμύρια και ο ΣΥΡΙΖΑ στα 200. Όχι, Στέργιο. Και το Πασόκ στο 1 δις. Όχι, να μην τα πάει κανένας. Δεν γίνεται όμως να θυμόμαστε το λαό και τον κόσμο που πεινάει όταν εκεί που μας συμφέρει και ο λαός στέκεται δίπλα μας. Να το λέμε σε όλες τις περιπτώσεις. Σαν σήμερα λοιπόν. Ναι. Καταρχήν δεν μπορεί να πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι τα χρέη αυτά ήταν αλωνών. Του πατέρα του θα ήταν και κάποιων φίλων του. Εντάξει, ο Ιβάν Σαββίδης λοιπόν σαν σήμερα για χρέη άλλων, εντάξει, πήγε στην εφορία, έδωσε το πρωτογενές κεφάλαιο μέχρι τελευταίο ευρώ, όχι με επιταγή, με ρευστό, και ο ΠΑΟ καθάρισε από τα χρέη του. Μακάρι να υπήρχαν και άλλοι σαν τον Ιβάν Σαββίδη.
εντάξει, και δεν ξέρω πόσα χρέη έχει ο Άρης, να πάει ο Θόδωρος Καρυπίδης και να πληρώσει το πρωτογενές κεφάλαιο. Αν, το και, προηγούμενο αν πάει, και στο Θόδωρο, αν και στο, δεν είχε στο δημόσιο Άρης, 1,5 εκατομμύριο ήταν. Γιατί κάθε χρόνο η εφορία, σε αντίθεση, με τον, ΠΑΟΚ, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ, η εφορία πήγαινε και του τα έπαιρνε όλα. Του έκανε δέσμευση των χρημάτων. Ενώ εσένα επί 13 χρόνια. Πάλι λάθο το πάμε. Λοιπόν, φτάνει με την αγιογραφία του Ιβάν. Φτάνει. Επειδή έχει κάνει φόκου μόνο στον ΠΑΟΚ, εκεί έχει κάνει φόκου. Δεν είπα. Ο Ιβάν Σταβίδης το έχει δηλώσει. Να. Δεν έχει αλλάξει αφημί να πέσει στη ΓΑΜΑ Εθνική όπω έκανε ο Τίγρη από την Αθήνα. Εντάξει, για να πληρώσει το κράτο 300 εκατομμύρια, πλήρωσε το χρέο. Όταν ανέλαβε, είπε τα χρέη του ΠΑΟΚ είναι και δικά μου. Και μετά έγινε η ρύθμιση και τα δικά του χρέη μειώθηκαν. Μετά έγινε η ΣΕΚΑ. Σιγά μην πληρώσει και να δείτε πώς αυξήσεις. Μετά πήγε μια νομοθετική ρύθμιση για την εταιρεία του. Πουμπάρ, χρήσατε. Μια νομοθετική ρύθμιση για την εταιρεία του, κλείδωσε άλλα 30. Μια χαρά. Αλλά αυτά δεν τα προβάει. Την πουλήσαμε στη Τζαπαντέλο. Το πάμε λάθος πάλι. Μπαίνουμε σε μια ανούσια οπαδική διένεξη. Απλά έχει εγώ το κάνω λάθος. Όταν. Γιατί. Εγώ το πάω λάθος. Εντάξει, οκ. Πάλι στον Πάο και στον Άρη το πήγατε. Έχει πει 10 φορέ για τον Ιβάν Σαββίδη. Μία φορά δεν σε έχω ακούσει να λες για τον Δημήτρη Μελισσανίδη που πιστόλιασε 300 εκατομμύρια. 600 φορέ το έχω πει, Στέριο. Απλά η προσπάθεια αγιογραφία σα του Ιβάν Σαββίδη, επειδή είναι του Πάο και δεν βλέπετε τίποτα αρνητικό, γι' αυτό ακριβώ το λόγο δεν τα ακούω. Εσύ αγιοποιεί το Θόδωρο Καρυπίδη, ρε χτίζατε. Πού τον αγιοποιώ. Πού τον αγιοποιώ. Πού τον αγιοποιώ. Και δεν έχετε πει μία αγιοποιώ. Πού τον αγιοποιώ, πες μου. Πού είπαμε. Είπαμε ότι, δεν, ότι κάνει σωστά τα πράγματα στα ζητήματα όλα αυτά. Εγώ δεν σε έχω ακούσει να κάνει μία κριτική στο Καρυπίδη. Πού να ακούσει. Εδώ δεν άκουσε, ρε φίλε, 600 χιλιάρικα για το. Δεν άκουσε για το Μελισσανίδη. Εδώ δεν άκουσε τον Μαρινάκη. Τέλος πάντων, εντάξει. Το καταλαβαίνω, ρε φίλε. Οκ, το καταλαβαίνω. Ιβάν. Πες μας για την τροπολογία. Πες για την τροπολογία. Να είπα, Χρήστατε. Φυσικά θα ήθελα. Ναι, θα φυσικά. Όπως και εσύ θα ήθελες να έχεις έναν Μελισσανίδη. Όχι, με τίποτα. Ναι. Να με ρίξει γάμα εθνική. Με τίποτα, τίποτα Χρήστατε. Ναι, ναι, ναι. Να φτιάξει γήπεδο. Με τίποτα. Θα φτιάξει και η Βάζα Βίδης, Χρήστατε. Χωρίς να χρειάζεται την περιφέρεια Αττικής να δώσει 20 και άλλα 20 και άλλα 20. Σωστά, γιατί είχε τον Καμένο να του δώσει όλη την έκταση γύρω από την Τούμπα. Όπου κι αν σας πιάσουμε, Στέριο, είστε ίδιοι με τους κάτω. Έχετε πάρει κι εσείς πάρα πολλά. Έγινε, ο μόνος που δεν έχει πάρει είναι ο Άρης και ο Ηρακλής. Λοιπόν, θα κάνουμε εκπομπή κανονική. Θα μιλάμε. Ξεκίνησε μια κουβέντα για το αγαπημένο σου κόμμα και πάλι το γυρίσει τον Ιβάν Σαββίδη. Έχει θέμα, Χρήστατε. Μα φυσικά ξεκίνησε μια κουβέντα με το αγαπημένο μου κόμμα. Γιατί το δικό σου αγαπημένο κόμμα σε βάζει κάθε μέρα να λες για το δικό μου αγαπημένο κόμμα. Αυτή είναι η ουσία. Ο κόσμος που μας ακούει, Χρήστατε, σε ακούει να κάνεις πλάκα. Για ένα θέμα, ένα χρέος 300 εκατομμύρια ενός κόμματος που αυτή τη στιγμή έχει την κυβέρνηση. Πού το διάβασε, στην αυγή στο ντοκουμέντο. Να ανεβάζεις παλμούς, ορίστε. Στην αυγή στο ντοκουμέντο το διάβασε. Σε παίρνουν τηλέφωνο. Τηλέφωνο σε παίρνουν από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Εντάξει, έχεις μια αιμονή, το καταλαβαίνω, ρε φίλε. Οκ. Το καταλαβαίνω. Ότι έχεις μια αιμονή. Του Πασόκ, γιατί δεν είπες για το Πασόκ και είπες για τη Νέα Δημοκρατία τώρα. Γιατί δεν είπες για το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί λες για τις νομοθετικές ρυθμίσεις που κάνει το ΣΥΡΙΖΑ και ευνόησε το μεγάλο τον Άγιο τον Ιβάν, που βάζει και τις αγιογραφίες στις εκκλησίες. Γιατί δεν το λες. Γιατί δεν είπες για όλα. Πες για όλα τα κόμματα. Γιατί λες μόνο για το ένα. Κώστα, δεν είπα για όλα τα κόμματα. Όχι. Όχι. Πάμε. Άντε. Εντάξει, το είπες. Μπράβο, συγχαρητήρια. 300 εκατομμύρια Νέα Δημοκρατία. Να τα πληρώσει. Έγινε. Χρήσατε. Πάρ το 0. Μαζί με τα 40 όμως του ΠΑΟΚ. Λοιπόν. Ναι, ναι. Τι ναι, ναι. Για πες έτσι ακριβώς θα γίνει. Έτσι ακριβώς θα γίνει, Χρήστατε. Όπως ζεστάθηκα ήδη. Λοιπόν, έχει ζέστη εδώ. Άλλαξε πλευρό. Άλλαξε πλευρό. Δεν γίνεται. Πού είναι το air condition. Λοιπόν, μαζί μας στην πρώτη ώρα της εκπομπής η πολιτική στην Θεσσαλονίκη ο Καλογεράς. Ότο Καλογεράς, κυρίες και κύριοι. Πριν από κάθε ταξίδι για υπεύθυνο έλεγχο, ασφαλής και καλές διακοπές, ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Ότο Καλογεράς. Σέρνους ανοπείο, βαφείο ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάσταση. Τρία καταστήματα. Γρηγορίου Λαμπράκη 27, Εσπερίων 19 και 14 χιλιόμετρα Θεσσαλονίκη Μουδενιών στην Θέρμη. Οτοκαλογερά.gr. Σήμερα τι μέρα είναι, ρε παιδιά, έχουμε διαγωνισμό. Έχουμε διαγωνισμό σήμερα, δεν μου το είπατε. Λοιπόν, στέλνετε μηνυματάκι. FM κενό, ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο 54222 για να μπείτε στην κλήρωση για ένα γυαλί ηλίου αξίας 65 ευρώ, πας, δίνεις 15
και παίρνεις το γυαλάκι που κάνει 65, αν δεν κερδίσεις, κερδίζεις το γυαλάκι αυτό, κερδίζεις δώρο επιταγή 50 ευρώ, αξίας 50 ευρώ, άρα πας εκεί και αγοράσεις ένα γυαλί που κάνει 100, θα δώσεις 50, 150 θα δώσεις 100, 60 θα δώσεις 10. Πολύ σημαντικό, γιατί αρχίζει ο ήλιος και ανεβαίνει. Opticon Express προσφορά, 3 καταστήματα, Παύλου Μελά 11, 26 Οκτωβρίου, 28 στα δικαστήρια δηλαδή, και Πολυτεχνείου 23 στην Ευκαρπία. Το μηνυματάκι πλέον στον λίμπερο της καρδιάς σας κοστίζει 62 λεπτά. Είναι στην μισή τιμή. Μαζί με το ΦΠΑ κοστίζει 62 λεπτά. Και βέβαια στα 62 λεπτά πρέπει να υπολογίζετε όλοι ανάλογα με το λογαριασμό σας το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, για να είμαστε σωστοί και να ξέρετε πόσο ακριβώς στοιχίζει το μήνυμα που στέλνετε. Αλλά προσπαθούμε και εμείς να σας βοηθήσουμε με κάθε μέσο και τρόπο, και σιγά σιγά θα σας βοηθούμε περισσότερο με διαγωνισμούς, να μπούμε και εμείς στην κανονικότητα, γιατί πρέπει να μπουν στην κανονικότητα και οι καταστηματάρχες, για να μπορούμε να σας εξυπηρετούμε όλους. Θέλετε? Όχι, δεν θα πάμε ακόμα στον break. Έχουμε ένα πεντάλεπτο. Τι έχουμε, επικαιρότητα, Στέλιο? Θα πούμε για ΠΑΟΚ τίποτα, για Άρη? Ναι, ρε παιδιά. Ο ΠΑΟΚ περιμένει το ΚΑΣ, Χρυσαδέ. Εσύ ενημέρωσε μας τι γίνεται με τον αγώνα του Άρη να βρει το δίκιο του. Περιμένει το ΚΑΣ. Και ο Άρης το ΚΑΣ θα περιμένει. Τι να κάνει και ο Άρης. Και ο Άρης το ΚΑΣ. Όλοι στο ΚΑΣ. Το ΚΑΣ για να τον περιμένει πρέπει πρώτα να προσφύγει στο ΚΑΣ. Για να προσφύγει στο ΚΑΣ. Πρέπει να έρθει το σκεπτικό από τη στιγμή. Ναι, αυτό λέω. Αυτή τη στιγμή περιμένει στην κυβέρνηση. Δεν περιμένει το ΚΑΣ να κάνει πράξη τις υποσχέσεις της για να σώσει τον Άρη, έτσι δεν είναι? Ναι. Εδώ βλέπω αυτό. Την τοποθέτηση του Αυγενάκη σε έναν οπαδό του Άρη να γίνεται πρώτο θέμα. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Ότι άλλος υπέγραψε για τον ΠΑΟΚ, όχι εγώ. Σωστό. Δίκιο. Άμα υπογράφει ο υφυπουργός αθλητισμού, ρε φίλε, δεν γίνεται. Άρα πάρα πολύ ωραία. Αφού υπέγραψε άλλος για τον ΠΑΟΚ, ελπίζω αυτός ο άλλος, ο κύριος Γεραπετρίδης της Νέας Δημοκρατίας, που θα μας βγει μπροστά του, Στέριο, γιατί για μας είναι πάνω απ' όλα ο Άρης. Θα υπογράψει και για τον Άρη. Στέριο. Μιας που είπες Αυγενάκης, Κώστα, ο κύριος Αυγενάκης και η σύζυγός του έχουν 11 κίνητα, αλλά και 750.000 χρέη από δάνεια. Τι ωραία, ρε εσύ, τι ωραία περνάμε. Για τον αγώνα τον πήρε το δάνειο, ρε. Ναι. 11 κίνητα και κοντά στο εκατομμύριο. Χρέη σε δάνεια. Για τον αγώνα τον πήρε, τον προεκλογικό. Λοιπόν, έρχεται ναι. Το μήνυμα το πρώτο ενός ανθρώπου ο οποίος διάγει με ήθος στη ζωή του, πρέπει να είναι και αδύνατος. Επίσης δεν έχει κανένα ρατσισμό πάνω του. Και λέει, τον ηλίθιο, ό,τι και να του πεις, χάνεις τον καιρό σου. Δεν θα καταλάβει, όταν μάλιστα είναι και χοντρός. Αυτός ο άνθρωπος τώρα νομίζει ότι έστειλε ένα μήνυμα και εγώ θα βάλω τα κλάματα επειδή είμαι χοντρός. Αλλά δείχνει πραγματικά πόσο περισσότερο έξυπνος είμαι από κάποιους ανθρώπους σαν και αυτόνα. Κατάλαβες? Δηλαδή, άμα κάποιος είναι ηλίθιος, είναι και χοντρός, αυτομάτως ο φίλος που ξεκινάει το κινητό του από 6.90 είναι και έξυπνος και αδύνατος. Καταλάβατε? Αυτό είναι το ήθος ορισμένων ανθρώπων. Αυτό σίγουρα χοντρός από εμάς είναι αυτό. Αυτό είναι το ήθος του και χαίρομαι πάρα πολύ που αυτοί οι άνθρωποι είναι απέναντί μου. Χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν ξέρω, Στέργιο, αν είσαι περήφανος για αυτόν που συντάσσεται με όσα είπες και βρίσκει αυτόν τον πολύ έξυπνο τρόπο, να με χαρακτηρίζει δηλαδή ηλίθιο και χοντρό, για να μου την πει εντός εισαγωγικών. Δεν ξέρω αν συντάσσεσαι με το συγκεκριμένο θέμα και ζήτημα. Πάντως χαίρομαι που είναι απέναντί μου ο συγκεκριμένος. Καλά, ο Στέργιος τώρα τι σχέση έχει με τον ανόητο αυτόν, εντάξει? Όχι, είπα, δεν ξέρω αν συντάσσετε. Εγώ είμαι πάντα, Χρήσανθε, είμαι πάντα της άποψης. Ότι χοντρή είναι έξυπνο. Ότι είναι γενική μας ζωή. Ότι μπορείς να πεις ό,τι θέλεις και να πεις και σκληρά λόγια, χωρίς να καταφεύγεις σε εκφράσεις και οτιδήποτε άλλο. Δεν έχουν αντιληφθεί. Εγώ με τον Στέριο και τον Κώστα διαφωνούμε καθημερινά. Διαφωνούμε καθημερινά, έχουμε διαφορετικές απόψεις, είμαστε διαφορετικούς χώρους. Αλλά ακούω τον Στέριο και με ακούει ο Στέριος. Με ένταση, με φωνή, εγώ κυρίως φωνάζω. Και είναι λάθος αυτό, αλλά ο ένας ακούει τον άλλον. Σέβεται τις απόψεις του. Και ακόμα και δεν τις σέβεται, έχει το. Κριτική με επιχειρήματα. Κριτική με επιχειρήματα. Μα είναι καλό το επιχείρημα αυτό, δεν κατάλαβες. Λοιπόν, παρεπτόντως, φίλε, είμαι και 2 μέτρα εκτός από χοντρός. Γιατί δεν λες ότι είμαι ψηλός, Κώστα?
Και όμορφος, και όμορφος. αυτό κι αν είναι. Τα ακούει η Κατερίνα και παθαίνει κεφαλικό. Λοιπόν. Έχει επικρατήσει στην κοινωνία ένα στερεότυπο ότι και η ψηλή δεν είναι ιδιαίτερα εύστροφη, Χρήσανθε. Ναι. Εντάξει, υπάρχει όμως και η εξαίρεση στον κανόνα. Ναι, δεν ξέρω γιατί έχει βγει αυτό, εντάξει. Ναι, εντάξει. Θα σου πω τι είναι. Αυτό είναι ένας ρατσισμός των κοντών που επειδή είναι κομπλεξική απέναντι στους ψηλούς, τους βγάλανε χαζούς. Ενώ το βγάλανε οι κοντοί, το βγάλανε αυτό. Ναι, το βγάλανε και πρόσεχε. Ενώ οι κοντοί, όταν σου λες είσαι κοντός, λέει ναι, αλλά στα μικρά τα μπουκαλάκια παίρνουν τα ωραία τα δεν αρώματα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αηδία από αυτό που λες. Με αυτό σου λέω. Εντάξει. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αηδία που έχω ακούσει. Ο άνθρωπος δεν χαρακτηρίζεται. Ο άνθρωπος δεν χαρακτηρίζεται ούτε από το ύψος του, ούτε από το πάχος του, ούτε από οτιδήποτε άλλο. Σχετικό. Χαρακτηρίζεται. Ούτε από το χρώμα του, φυσικά. Συμπασταθούμε και στις φίλες που είναι ξανθές, εντάξει. Σωστό, ούτε από το χρώμα του δέρματος για να το πάμε. Γιατί αυτός τώρα εδώ που έστειλε το χοντρός, μπορεί άμα βγεις αύριο. Τον αφήνουμε, Χρήσανθε. Όχι, μην τον αφήνουμε. Αυτούς θέλω να πιάνω εγώ. Δεν τον αφήνω. Τελειώσαμε, εντάξει. Πάμε παρακάτω. Εδώ είπανε τον φίλο μου τον Λούλη. Εν τω μεταξύ, Λούλης. Τον ηθοποιό. Ότι είναι σεξιστής. Το είδα το σποτάκι. Ναι, επειδή ναι. Στο σποτάκι είδαμε, ναι. Η γυναίκα λέει, ας πούμε, έλα μωρέ να πάμε και τα λοιπά. Σεξισμός λέει κατά της γυναίκας είναι αυτό. Γιατί ρε φίλε, και σωστά είπε ο άνθρωπος. Δηλαδή είναι σεξισμός άμα λες ότι μια γυναίκα κάνει λάθος. Δηλαδή αν το έλεγε ένας φίλος μάντρας, ακριβώς το ίδιο, δεν θα ήταν σεξισμός? Όχι. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα που ξεσήκωσε αυτό το σποτάκι. Γιατί και το άλλο, το άλλο που κάνουν και εκείνο δεν είναι. Το άλλο δεν το είδα. Βάλε τη μάσκα σου Γιώργο και κάτι τέτοια. Βάλε τη μάσκα σου Γιώργο. Ναι, που. Τέλος πάντων. Ναι. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και αυτό όντως το θέμα το ξεσήκωσαν κάποιες φίλες μας που προφανώς. Εντάξει, σε γενικές γραμμές, παιδιά, γίναμε υπερβολικά λίγο ευαίσθητοι με τι σημαίνει ρατσισμός και bullying. Λίγο το έχουμε χάσει. Ισχύει αυτό που λες. Ισχύει. Εντάξει, το έχουμε. Εντάξει, okay. Πήγαμε στο άλλο άκρο. Εδώ λέει ένας φίλος. Σημαίνει. Να. 6-69-72 ξεκινά το κινητό του. Το ότι Ξάνθη δεν πήγε καν στο ΚΑΣ γιατί δεν το αναφέρει κανείς. Δηλαδή η αθώα Ξάνθη συμβιβάστηκε με την αφαίρεση βαθμών και δέχτηκε την αλλαγή νόμου γλιτώνοντας τον υποβιβασμό. Δηλαδή παραδέχεται την ενοχή της και ο ΠΑΟΚ είναι αθώος. Πόσο δούλεμα πια? Είναι ένα καλό ερώτημα. Η Ξάνθη δεν πήγε στο ΚΑΣ. Μπορεί να μην έχει τα χρήματα, Χρήσανθε. Τι να μην έχει. Το ποσό δεν είναι μικρό να πας στο ΚΑΣ, είναι 50-60-70.000 ευρώ. Δεν έχει Ξάνθη υγιέστατη. Δεν έχει 50 χιλιάρικα. 400 πήρε από το Σαφασίδη μόνο. Ή μπορεί να θεωρεί η Ξάνθη, χωρίς να έχω κάνει ρεπορτάζ Ξάνθη και δεν με ενδιαφέρει κιόλας, ότι μέσω του ΠΑΟΚ μπορεί να βρει και αυτό το δίκιο της. Πώς θα το βρει? Η Ξάνθη τελείωσε, μείον 7. Δεν προσέφυγε εντός 21 ημερών, τέλος. Άξι, οκ. Ποιο δίκιο της να βρει? Είναι αθώα, την καταδικάζουν. Την καταδικάζουν. Πώς δεν έχει? Θα πέσει. Πώς δεν έχει την να χάσει? Άμα πέσει. Πώς θα πέσει? Ένα βαθμό είναι από τον Πανετολικό. Θα έρθει η Λεβαδιακάρα στον Μπαράζ, η Λεβαδιακάρα, η Απολωνάρα Σμύρνης και θα τη ρίξει δύο τρίμπαλα, και θα, ένα τρίμπαλο μάλλον, και θα τη ρίξει. Αν την περάσει ο Πανετολικός. Πέφτει η Ξάνθη και δεν έχει την να χάσει, τι λες Στέργιο? Έχει δίκιο εδώ ο φίλος. Εγώ συμφωνώ μαζί του. Δείγμα ενοχής είναι. Άσε που άλλαξε το διοικητικό συμβούλιο της Βιαλάντ. Τι ωραίο ήταν γι' αυτό. Αλλά τέλος πάντων, είναι ένα πάρα πολύ καλό ερώτημα. Είσαι αθώος. Σε καταδικάζουν άδικα. Θα κάνουμε ρεπορτάζ Ξάνθης και θα αναφερθούμε αύριο. Εντάξει. Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν μπαίνουν. Δεν μπήκαν στην ουσία. Δεν μπήκαν στην ουσία. Δύο δικαστήρια δεν μπήκαν στην ουσία τη υπόθεση. Και δεν πα το κάτω να βρει το δίκιο σου. Έχει δίκιο το φίλο αναγνώστη. Ακροατή μάλλον, όχι αναγνώστη. Λοιπόν. Μισό λεπτό. Θα πάμε στο διάλειμμα και να αναφέρω λίγο μια τάκα του Μαωρίσιο που έχει ενδιαφέρον. Μετά, μόλις επιστρέψουμε, θα την αναφέρεις, γιατί φύγαμε ήδη. Ωραία. 3 λεπτά και το βρήκα τώρα το διάλειμμα. Άργησα λίγο, αλλά το βρήκα. Λοιπόν, πάμε στο break και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε και θα πάμε να ξεκινήσουμε με τις συνεντεύξεις μας. Θα πάμε να καλησπερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έναν έγκριτο νομικό, αλλά και άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά το αθλητικό δίκαιο, όλη τη διαδικασία με το ΚΑΣ και τα λοιπά. Θα μας βοηθήσει επομένως, καθώς έχει μπει στη ζωή μας και πάλι το ΚΑΣ. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Γρηγόρη Ιωαννίδη. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλησπέρα Θεσσαλονίκη.
εσείς όλοι καλά και τους χαιρετισμούς μου στους φίλους της Θεσσαλονίκης, στους φιλάθλους της Θεσσαλονίκης. Να είστε καλά. Έχει μπει στη ζωή μας και για τους φίλους του ΆΡΕ και για τους φίλους του ΠΑΟΚ πλέον το ΚΑΣ. Φαντάζομαι ότι και λόγω της εξειδίκευσης που έχετε σας καλούν αρκετοί συνάδελφοι τις τελευταίες ημέρες για να πάρουμε έτσι τα φώτα σας. Και ξεκινώντας από την υπόθεση του ΆΡΕ, είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανησυχία σε σχέση με το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η ποινή από την FIFA, αλλά υπάρχουν και μια σειρά ερωτημάτων που προκύπτουν. Το κατά πόσο μπορεί ένα, και διορθώστε με αν θα πω κάτι λάθος, ένα κανονιστικό δίκαιο μιας ομοσπονδίας να μπαίνει πάνω από τους νόμους ενός κράτους. Ναι, είναι πολύ σωστή αυτή η ερώτηση και καταλαβαίνω και τη λογική πίσω από αυτή την ερώτηση. Είναι ένα θέμα που απασχολεί την επιστήμη του αθλητικού δικαίου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από τη γέννησή της ουσιαστικά η επιστήμη του αθλητικού δικαίου ασχολείται με αυτό το θέμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει φυσικά το δίκαιο κανόνα της FIFA αλλά και της UEFA και όπως γνωρίζετε και εσείς υπάρχει μια ξεκάθαρη θέση αυτών των ομοσπονδιών ότι κυβερνήσεις δεν πρέπει να εμπλέκονται στα θέματα του αθλητισμού. Υπάρχει βέβαια και η άλλη πτυχή, η οποία λέει ότι όταν υπάρχει ένα συγκεκριμένο νόμος σε μια χώρα, όταν υπάρχει ένα συγκεκριμένο δίκαιο σε μια χώρα, τόσο η FIFA όσο και η UEFA θα πρέπει να σέβονται αυτό το δίκαιο. Και αυτό είναι μια ξεκάθαρη αρχή, η οποία βρίσκεται και μέσα στα καταστατικά τόσο της FIFA όσο και της UEFA. Αυτό πρέπει να γίνει σεβαστό ουσιαστικά, τόσο από τη FIFA όσο και από την UEFA. Αλλά για να απαντήσω και στο ερώτημά σας, όπως γνωρίζετε και εσείς, η FIFA και η UEFA θα είναι ουσιαστικά οι άρχοντες του παιχνιδιού και κρίνουν όπως αυτοί νομίζουν ότι είναι σωστό να κρίνουν. Συνήθως όμως, επειδή υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις όπως λέτε, το ΚΑΣ είναι αυτό που καλείται να λύσει αυτές τις διαφορές που προκύπτουν πολλές φορές. Με βάση και την εμπειρία σας, ο Άρης έχει βάσιμες πιθανότητες δικαίωσης στο ΚΑΣ? Κάθε ομάδα, κάθε άνθρωπος ο οποίος κάνει έφεση στο ΚΑΣ έχει έστω και μία ελπίδα. Πρέπει να κοιτάξουμε όμως τις ιδιαιτερότητες της κάθες υπόθεσης, τα πραγματικά περιστατικά, τα στοιχεία που αποδεικνύουν τα επιχειρήματα των αντιδίκων κλπ. Σε αυτή την περίπτωση του Άρη τώρα έχουμε δύο θέματα, δύο ξεχωριστά θέματα και νομίζω αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι φίλαθλοι. Το πρώτο είναι ουσιαστικά το διαδικαστικό θέμα. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, η απαγόρευση μεταγραφών στον Άρη δεν είναι ένα νέο θέμα. Έχει αποφασιστεί από τη FIFA πριν από καιρό, έτσι δεν είναι? Υπάρχει για τέσσερις μεταγραφικές περιόδους για τα χρέη της παλιάς ΠΑΕ, Συστών, Ούμπιντες, Πορτίγια. Και υπάρχει η νέα απαγόρευση για καταστρατήγηση κανονισμών, που θα θέλω μετά να σας ρωτήσω κάτι εξειδικευμένα γι' αυτό, για την περίπτωση του Ερμισάη. Ναι. Ωραία. Οπότε αυτοί ουσιαστικά που θα κινήσουν μια τέτοια διαδικασία στο ΚΑΣ θα πρέπει να είναι προσεκτικοί. Δηλαδή θα πρέπει ουσιαστικά να κοιτάξουν ποια απόφαση είναι αυτή που θέλουν να προσβάλλουν. Γιατί αν πας να προσβάλλεις μια απόφαση η οποία εκδόθηκε πριν από ένα χρόνο, ουσιαστικά το ΚΑΣ θα σου πει ότι εγώ δεν έχω δικαιοδοσία να το κοιτάξω αυτό το θέμα, γιατί είναι μια απόφαση που αποφασίστηκε πριν από ένα χρόνο. Γιατί δεν την προσέβαλες τότε που έπρεπε να την προσβάλλεις τότε? Πάνω σε αυτό που λέτε. Αν ο Άρης πήγαινε, η ΠΑΕ Άρης Τωρινή, πριν ένα χρόνο, τον Οκτώβριο πότε ήταν, και έκανε μέσα στις 21 μέρες, γιατί νομίζω αυτό είναι το δικαίωμα, το χρονικό διάστημα, και έκανε προσφυγή. Σωστά. Έκανε έφεση στο ΚΑΣ και έλεγε, όπα κύριε, εγώ είμαι η ΠΑΕ Άρης που ιδρύθηκε το 2016, τα χρέη αυτά αφορούν την ΠΑΕ Άρης που είναι σε εκαθάριση, και πήγαινε στο ΚΑΣ. Αυτομάτως δεν αποδεχόταν ότι αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης κατάστασης και επομένως έδινε το δικαίωμα σε όλους όσους έχουν απαιτήσει από την προηγούμενη κατάσταση να διεκδικήσουν τα χρήματα. Όχι απαραίτητα, γιατί ουσιαστικά η έφεση κατατίθεται, η απόφαση προσβάλλεται, όπως θέλετε να το πείτε, από ένα νέο νομικό πρόσωπο, δηλαδή από το νέο Άρη, αυτό που είπατε εσείς ότι δημιουργήθηκε το 2016. Ναι. Επομένως, μπαίνουμε τώρα στο ουσιαστικό θέμα, αφήνουμε το διαδικαστικό, όπως είπατε και εσείς, εφόσον η έφεση γίνει μέσα σε 21 ημέρες από την ημερομηνία στην οποία έχει ενημερωθεί
η ομάδα ότι έχει γίνει, υπάρχει τιμωρία, τότε αυτό θα γίνει δεκτό. Τώρα, περνάμε στο ουσιαστικό θέμα. Ναι. Το ουσιαστικό θέμα είναι κατά πόσο η ομάδα του Άρη, η εταιρεία μάλλον του Άρη, πρέπει να πληρώσει, όπως λέτε και εσείς, τα σπασμένα προηγούμενης εταιρείας, προηγούμενης διοίκησης. Λοιπόν, εφόσον το ελληνικό δίκαιο, και αυτό θα σας το πούν καλύτερα οι συνάδελφοι που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα, καθώς γνωρίζουν καλύτερα το ελληνικό δίκαιο, εφόσον το ελληνικό δίκαιο δεν τονίζει ρητά ότι μια νέα εταιρεία πρέπει να αναλάβει ουσιαστικά τα χρέη της προηγούμενης, τότε νομίζω ότι ο Άρης έχει κάποια πιθανότητα. Τονίζει δεν γνωρίζω αν αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Θα σας πω. Ναι. Τονίζει ρητά ο νόμος Κοντονή ότι δεν τα αναλαμβάνει και ότι δεν έχει καμία σχέση. Για τις ομάδες που ιδρύθηκαν, που έκαναν την ΠΑΕ μέχρι και το 18. Από εκεί και έπειτα υπήρξε νόμος της ΕΠΟ που έλεγε ότι οι ομάδες που οι νέες ΠΑΕ από το 18 και έπειτα πληρώνουν το 50% των χρεών. Πριν δεν είχε τίποτα η ΕΠΟ. Ωραία. Αυτός δεν είναι, αυτός όμως δεν είναι νόμος, είναι κανόνας. Έτσι να το ξεκαθαρίσουμε. Όχι, είναι νόμο, κανόνας, το πρώτο είναι Κοντονής. Είναι νόμος που ψηφίστηκε στην Ελληνική Βουλή. Κοντονής. Το πρώτο που σας ωραία. Είπα. Το δεύτερο είναι κανόνας της ΕΠΟ. Της ΕΠΟ, ωραία. Άρα όταν υπάρχει ο νόμος... μια διαφορά μεταξύ ναι. νόμων και κανόνων. Κατάλαβα τι λέτε. Ναι. Όταν λοιπόν ο νόμος στην Ελλάδα λέει ότι δεν έχει καμία υποχρέωση η νέα ΠΑΕ που δημιουργήθηκε, πώς γίνεται να πάει η ΠΑΕ Άρης και τα πλήρωση? Καταρχήν μπορεί. Μπορεί ένα νομικό πρόσωπο που λέγεται ΠΑΕ Άρης Μαφημή 10, 15, 35 να πληρώσει τα χρέη μια άλλη εταιρεία με 20, 55, 82 αφημί. Ωραία, ναι. Αυτό είναι σωστό που λέτε. Καταρχήν, το αφημί τι είναι? Ο αριθμός φορολογικού μητρώου ουσιαστικά ναι. είναι σαν ένα νέο πιστοποιητικό γεννήσεως. Ουσιαστικά mm-hmm. αναδεικνύει την ξεχωριστή ύπαρξη που έχει μια νέα εταιρεία. Σωστά. Γιατί είναι βασική αρχή αυτή του δικαίου επιχειρήσεων. Όταν εκδίδεται ένα αφημί, όπως λέτε και εσείς στην Ελλάδα, ουσιαστικά δημιουργείται μια νέα ύπαρξη, νομική ύπαρξη. Κάθε εταιρεία είναι ξεχωριστή. Είναι ξεχωριστή από εσάς, είναι ξεχωριστή από μένα κλπ. Οπότε, όπως είπατε και εσείς, εφόσον το ελληνικό δίκαιο ουσιαστικά δεν ορίζει ότι η νέα εταιρεία πρέπει να αναλάβει τα χρέη της παλιάς, φαντάζομαι, χωρίς να το ξέρω αυτό, φαντάζομαι ότι και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία πιθανόν να βασίστηκε πάνω σε αυτή τη γενική αρχή και να εξέδωσε το δελτίο ή τα δελτία αυτών των ποδοσφαιριστών. Ναι. Ωραία. Επομένως τώρα, για να καταλήξουμε, τίθεται το εξής ζήτημα που θέσατε κι εσείς. Μπορεί να υπάρξει, μάλλον υπάρχει κάποια σύγκρουση μεταξύ δίκαιου κανόνων της FIFA και του ελληνικού δικαίου. Mm-hmm. Πώς θα αποφασίσει το ΚΑΣ σε μια τέτοια περίπτωση? Ναι. Η απάντηση μπορεί να φαίνεται απλή, είναι όμως ταυτόχρονα και περίπλοκη. Αν αποφασίσει το ΚΑΣ ουσιαστικά να εξετάσει μια τέτοια υποτιθέμενη προσφυγή του Άρη εναντίον αυτής της απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της FIFA, τότε θα πρέπει ουσιαστικά να ελέγξει κατά πόσο το ελληνικό δίκαιο υπερισχύει του δικαίου κανόνων της FIFA. Mm-hmm. Λοιπόν, επομένως το ΚΑΣ, επειδή είναι διαιτητικό δικαστήριο, θα κοιτάξει ποια είναι η συμφωνία μεταξύ των πλευρών σε αυτή την υπόθεση, μεταξύ του Άρη και της FIFA, αλλά και της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Και επανέρχομαι στο αρχικό θέμα που έχω θέσει, ότι το καταστατικό της FIFA και της UEFA επίσης και τα δύο αυτά καταστατικά τονίζουν ρητά ότι οι κανόνες της FIFA δημιουργούνται πάντοτε με σεβασμό προς το εθνικό δίκαιο. Αυτό τώρα, είναι το πολύ πώς σημαντικό. Θα ερμηνευτεί αυτό είναι, πολύ σημαντικό είναι θέμα λέτε. Του ΚΑΣ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε και υπάρχει και μια ακόμα παράμετρος. Ότι η FIFA έχει αποφάσεις της που το σέβονται αυτό που λέτε και έχει με την ΑΕΚ στην περίπτωση του Λίνεν, του προπονητή, και του Τόζερ, επίσης παίκτη, που εκεί βγάλαν άλλη απόφαση. Είπαν ότι επειδή είναι άλλη ΠΑΕ και τα λοιπά, δεν πρέπει να την πληρώσει, αλλά το σημαντικότερο όλων είναι ότι η FIFA μέχρι το 2018 και επί 12 χρόνια, γιατί το 7 είναι η πρώτη προσφυγή του συστών, έλεγε αυτό που λέει και ο Άρης. Είναι η παλιά ΠΑΕ, δεν έχει καμία σχέση η επόμενη, άρα θα τα διεκδικήσει τα χρήματά σου, συστών, πορτίγια κτλ. Από τα φυσικά πρόσωπα που είχαν την παλιά ΠΑΕ Άρης. Και ξαφνικά υπάρχει ένας δικαστής εκεί στη FIFA που λέει: αλλάξαμε το σκεπτικό μας. Πλέον θα θεωρούμε ότι είστε συνέχεια, άρα θα πρέπει να τα πληρώσετε. Αυτό δεν είναι λίγο αυθαίρετο?
Δηλαδή δεν υπάρχει κανόνα στη FIFA. Ναι, έχετε δίκιο. Η FIFA μπορεί να το λέει αυτό, αλλά ουσιαστικά με αυτή την απόφαση η FIFA κάνει μια παρέμβαση, φυσικά απόφαση, η οποία στηρίζεται πάνω σε υπάρχοντες κανόνες, ναι, στο δίκιο κανόνων της. Κάνει ουσιαστικά μια παρέμβαση όμως στο ελληνικό δίκαιο, γιατί να ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα, ο Άρης είναι μια, όπως το λέτε εσείς στην Ελλάδα, ποδοσφαιρική ανώνυμος εταιρεία. Σωστά. Και αυτή η εταιρεία δεν μπορεί να υπάρχει αν δεν βρει την νομία, αν δεν υπάρχει δηλαδή νομική βάση. Και η νομική βάση αυτής της εταιρείας βασίζεται, βρίσκεται μάλλον στο ελληνικό δίκαιο. Οπότε ουσιαστικά η FIFA με αυτή τη συνεπόφαση ζητάει από τον Άρη να πάει ενάντια στο ελληνικό δίκαιο. Επομένως, έχουμε αυτή τη σύγκρουση, όπως είπαμε. Και δεν θα ήθελα να βάλουμε ουσιαστικά στην ίδια ανάλυση άλλες υποθέσεις που αφορούν στην ΑΕΚ ή σε κάποια άλλη ομάδα, γιατί ξέρετε, κάθε υπόθεση έχει τα δικά της πραγματικά περιστατικά, πιθανόν αποφασίζεται και με διαφορετικά αποδεικτικά στοιχεία κλπ. Φυσικά, μπορεί να έχει κάποιες ερμηνείες οι οποίες να είναι και ίδιες με, ναι, και ομοιότητες αλλά και ερμηνείες κανόνων οι οποίες ουσιαστικά μπορούν να εφαρμοστούν και στην υπόθεση του Άρη. Απλά πιστεύω εγώ ως νομικός και σύμφωνα με αυτά που έχω δει σε προηγούμενες υποθέσεις, η κύρια ερώτηση για το ΚΑΣ, αν γίνει προσφυγή στο ΚΑΣ από τον Άρη, θα είναι αυτή: κατά πόσο το δίκαιο κανόνων της FIFA υπερισχύει του εθνικού δικαίου, σε αυτή την περίπτωση του ελληνικού δικαίου. Να ρωτήσω για κάτι ακόμα τώρα, ειδικά για την δεύτερη περίπτωση του Ντουρμισάη. Η ΠΑΕ Άρης πάει και εκδίδει, ζητάει μάλλον να εκδοθεί ένα δελτίο από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Το δελτίο το εκδίδει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Μεταγενέστερα έρχεται απόφαση της FIFA που λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, κακώς το έχετε βγάλει αυτό το δελτίο, ανακαλέστε το. Η ΕΠΟ ανακαλεί το δελτίο του ποδοσφαιριστή. Από τη στιγμή που το ανακαλεί, ο Άρης δεν ξαναβάζει τον παίχτη να παίξει και προσφεύγει στο ανώτατο δικαστήριο που έχει δικαίωμα να κάνει, στο διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ. Εκεί αεροπαγίτες δικαστές, με βάση το ελληνικό δίκαιο, τον δικαιώνουν με 3-0 ψηφοφορία. Ξαναπαίρνει τον ποδοσφαιριστή στη διάθεση του προπονητή, τον ξαναβάζει να αγωνιστεί και τους καλεί λοιπόν η FIFA και την ΕΠΟ και τον Άρη, τιμωρεί την ΕΠΟ με πρόστιμο γιατί εξέδωσε το δελτίο κτλ. Κτλ. Και τιμωρεί και τον Άρη. Πείτε μου για να καταλάβω, ο Άρης πού έπρεπε να απευθυνθεί για να βγάλει δελτίο, αν πρέπει να το βγάλει? Στη συνέχεια, σε ποιο δικαιοδοτικό όργανο θα έπρεπε να απευθυνθεί για να διεκδικήσει το δίκαιο του, για να επανεκδοθεί το δελτίο του ποδοσφαιριστή και να παίξει? Δεν έχει το δικαίωμα δηλαδή μια ελληνική ποδοσφαιρική ομάδα να απευθυνθεί στην ΕΠΟ, στην Ομοσπονδία? Και σημειώνω για όσους γνωρίζουν, δεν μπορεί ο Άρης να πάει απευθείας στη FIFA, να πει στη FIFA να παίξει ο Ντουρμισάη ή οτιδήποτε άλλο. Όλα πρέπει να γίνονται μέσω της ελληνικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας. Πώς λοιπόν τιμωρείς την ομάδα όταν η Ομοσπονδία είναι αυτή που έχει κάνει ό,τι έχει κάνει και παράλληλα το δικαστήριο της Ομοσπονδίας δίνει το δικαίωμα στην ομάδα να παίξει? Μου φαίνονται πολύ παράλογα όλα αυτά τα πράγματα. Πώς γίνεται να τιμωρείς την ομάδα που πάει μέσω των κανόνων που έχουν θεσπιστεί στην Ελλάδα αλλά και στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και διεκδικεί το δίκαιο του? Δηλαδή, για να το τελειώσω και μακρηγορώ κιόλας, δεν είπε η ΕΠΟ δεν έχει δικαίωμα να παίζει ο Ντουρμισάη και πήγε ο Άρης και τον έβαλε να παίζει. Αν το έκανε αυτό, βεβαίως έχει καταστρατήγηση κανονισμών. Αλλά ποια καταστρατήγηση κανονισμών είναι όταν στο αίτημά του αεροπαγίτες δικαστές τον δικαιώνουν με 3-0 την απόφαση και του δίνουν το δικαίωμα να παίξει ο ποδοσφαιριστής? Πώς γίνεται να τιμωρείς και την ομάδα και την ΕΠΟ? Έχετε δίκιο. Νομίζω δεν χρειάζεται κάτι άλλο να προσθέσω, γιατί εσείς το αναλύσατε διεξοδικά και ό,τι έχετε πει είναι σωστό από νομικής πλευράς. Δικονομικά ο Άρης, όπως είπατε και εσείς, ακολούθησε τη σωστή κατεύθυνση, γιατί οι υπάρχοντες κανόνες τονίζουν ρητά ότι πρέπει να εξαντληθούν όλα τα ένδεικα νομικά μέσα σε εθνικό επίπεδο, και αυτό έκανε και ο Άρης πριν ουσιαστικά γίνει οποιαδήποτε προσφυγή στα πειθαρχικά όργανα της FIFA και κατόπιν στο ΚΑΣ. Σωστά έπραξε επομένως ο Άρης. Οπότε δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Βέβαια, ο Άρης ακολούθησε την νομιμότητα, αυτού δηλαδή που του είχαν πει από την αρχή. Νομίζω όμως ότι ένα είναι τιμωρημένος δυστυχώς. Και είναι τιμωρημένος γιατί υπάρχει, όπως είπαμε από την αρχή, ουσιαστικά μία σύγκρουση
εξουσίας μεταξύ της FIFA και ίσως και του ελληνικού δικαίου ή πιθανότατα και της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Και θα έλεγα σε αυτή την περίπτωση, χωρίς να αποδίδω ευθύνες, ότι σημαντικό ρόλο πάντοτε παίζουν οι εθνικές ομοσπονδίες. Σε αυτή την περίπτωση δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ουσιαστικά να δείξει μία πυγμή, να δείξει μία επαγγελματική παρουσία μπροστά στη FIFA, να τονίσει ότι με τέτοια απόφαση ουσιαστικά παραβιάζεται τόσο το εθνικό δίκαιο και ακόμα και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν σεβαστεί τους νόμους της χώρας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Οπότε ένα απλό ζήτημα το οποίο θα μπορούσε να είχε διευθετηθεί με μια διαπραγμάτευση, επαγγελματική διαπραγμάτευση, ουσιαστικά κατέληξε σε μια δικαστική μάχη. Και φυσικά αυτός που την έχει πληρώσει, να το πω και σε απλά ελληνικά, είναι ο Άρης και φυσικά αυτοί που διοικούν την ομάδα του Άρη, οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν ξέρουν τι θα φέρει το αύριο και φυσικά και οι φίλαθλοι οι οποίοι από τη στέρημά τους πληρώνουν εισιτήριο, αγοράζουν φανέλες κλπ. Μάλιστα. Δεν ξέρω, παρακολουθείτε και το θέμα της μάχης ΠΑΟΚ Ολυμπιακού, όλη αυτή την κατάσταση. Έχουν προσφύγει και οι δύο στο ΚΑΣ. Υπάρχει και μία αίσθηση ότι μπορεί το ΚΑΣ να αποφασίσει να συνεκδικάσει τις δύο υποθέσεις. Δεν ξέρω αν το παρακολουθείτε το όλο θέμα και σε αυτό το επίπεδο. Γιατί εδώ έχουμε μάχη τώρα ΠΑΟΚ Ολυμπιακού στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το παρακολουθώ, ναι. Δυστυχώς ουσιαστικά τα ίδια επιχειρήματα εφαρμόζονται και εδώ πέρα. Δεν θα έπρεπε αυτές οι υποθέσεις να καταλήγουν στα δικαστήρια. Αυτές είναι υποθέσεις που μπορούν να λυθούν, αν ακολουθηθούν, εφαρμοστούν οι νόμοι, να λυθούν χωρίς νομικές διαδικασίες. Τώρα, το κατά πόσο θα συνεδικαστούν οι υποθέσεις του ΠΑΟΚ με του Ολυμπιακού στο ΚΑΣ, αυτό ουσιαστικά χρειάζεται μεγάλη ανάλυση. Είναι κατά πόσο ο Ολυμπιακός έχει ένομο συμφέρον ουσιαστικά να κινήσει μια διαδικασία κατά του ΠΑΟΚ, γιατί όπως ξέρετε οι υποθέσεις είναι ΠΑΟΚ κατά ΕΠΟ και Ολυμπιακός κατά ΕΠΟ. Το κατά πόσο τώρα θα συνεδικαστούν αυτά, αυτό εξαρτάται από την επιχειρηματολογία που θα καταθέσουν και όλες οι πλευρές και ειδικά ο Ολυμπιακός, που πρέπει να αποδείξει ότι όντως έχει ένομο συμφέρον να ξεκινήσει μια υπόθεση η οποία θα πηγαίνει όχι κατά της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας αλλά κατά του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Μάλιστα, ωραία. Υπάρχει ερώτημα ακροατή για να επιστρέψω στην προηγούμενη τελευταίο ερώτημα. Αν παίζει ρόλο ότι στον Άρη δεν έχει τελειώσει η εκαθάριση. Θυμίζω, στον Άρη δεν έχει τελειώσει γιατί υπάρχει το ακίνητο στο Ρήσιο, το οποίο είναι σε πληστηριασμό από το ΙΚΑ και είναι το πράγμα που έχει κολλήσει την εκαθάριση. Παίζει ρόλο, λέτε, στη διαφοροποίηση με άλλες ομάδες ή οτιδήποτε άλλο. Από τη στιγμή που έχει ουσιαστικά βρεθεί ή μάλλον δημιουργηθεί νέο αφημί, νέος αριθμός φορολογικού μητρού, νομίζω δεν μπορεί να έχει σχέση με τη νέα επιχείρηση. Τώρα, αν υπάρχουν χρέη, ουσιαστικά αν ακόμα υπάρχει ή λειτουργεί η προηγούμενη ποδοσφαιρική εταιρεία, στην εκαθάριση ουσιαστικά αυτό γίνεται, πουλούνται τα υπάρχοντα για να μπορέσουν να πληρωθούν οι πιστωτές. Εγώ το βλέπω και θετικό για τον Άρη ότι δεν έχει τελειώσει. Γιατί ζητάς από μια νέα εταιρεία να πληρώσει τα χρέη της παλιάς, αλλά η παλιά υφίσταται ακόμα. Δεν ξέρω αν είναι σωστή η λογική μου. Πολύ σωστή είναι, γιατί ουσιαστικά αυτό που προσπαθείς να κάνεις είναι να βάλεις δύο άτομα μέσα σε ένα. Αυτά είναι, πώς τους λένε, η CIMA, η δίδυμη. Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να παραμείνουν αυτά ξεχωριστά. Κάθε αφημί ουσιαστικά προσβλέπει σε μια νέα νομική ύπαρξη. Είναι ξεχωριστές αυτές οι ύπαρξεις. Δεν μπορείς να τις βάλεις δύο σε ένα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσασταν κατατοπιστικότατος και μας βοηθήσατε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Γρηγόριο Ανίδη και χαίρομαι πολύ με την ερώτηση του ακροατή, διότι το συγκεκριμένο θέμα χρησιμοποιείται ως δείγμα κριτικής, ως επιχείρημα αντιπολίτευσης, ενώ είναι ακριβώς το αντίθετο. Το ότι δεν έχει τελειώσει η εκαθάριση της παλιάς ΠΑΕ, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πλεονέκτημα. Είναι πλεονέκτημα γιατί πάρα πολύ απλά. Η παλιά ΠΑΕ υπάρχει. Ζητάς λοιπόν, να το πω πάρα πολύ απλά, είναι τιμωθάνατος ο μπαμπάς, ο δικός μου να πω, που έχει συγχωρεθεί, είναι τιμωθάνατος και έρχεται η εφορία και πριν πεθάνει, λέει στο γιο πλήρως τα χρέη του. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Η παλιά ΠΑΕ υπάρχει.
Να σου πω όμως ένα άλλο παράδειγμα. Να μου πεις. Βλέπει η FIFA χρέη, ξέρω εγώ, από την ΠΑΕ Άρης με αφημί, τάδε κτλ. Βλέπει λοιπόν την καινούργια ΠΑΕ Άρης να έχει ίδιο σήμα, ίδια χρώματα, να παίζει στο ίδιο γήπεδο, να έχει την ίδια επωνυμία, να έχει και τα ίδια περιουσιακά στοιχεία. Δεν τα έχει. Τα περιουσιακά στοιχεία κάνει λάθος. Πληρώνει ο Άρης ενίκιο στο ΙΚΑ. Είναι του ΙΚΑ. Δεν είναι του Άρη. Το ορίσιο δεν ανήκει στον Άρη. Ανήκει στο ΙΚΑ και πληρώνει ενίκιο. Δεν ξέρω καλά τα πράγματα. Εγώ επειδή το ξέρω καλά. Επειδή το ξέρω πάρα πολύ καλά. Και επίσης ο Άρης με βάση το ελληνικό δίκαιο έχει το δικαίωμα από τη στιγμή που πήγε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Έχει το δικαίωμα. Να πάμε πάλι να αναλύουμε για ποιο νόμο. Το είπε πάρα πολύ σωστά πριν. Ο ΠΑΟΚ βγήκε ένα νόμο στην Ελλάδα. Και είπε ότι αν πληρώσει το πρωτογενές κεφάλαιο, σβήνονται τα υπόλοιπα. Πήγε λοιπόν ο Σαββίδης, πολύ σωστά το είπες, έδωσε 11 εκατομμυριάρες ο άνθρωπος, είπε και το τσάι του και καθάρισε από τα χρέη. Εκμεταλλεύτηκε ένα νόμο του ελληνικού κράτους. Δεν μπορεί τώρα να έρθει η FIFA και να πει: Α, κοίταξε να δεις, δεν με νοιάζει. Τα 40, 30, 10, 1 μισό που χρωστούσες προς αξίες θα τα δώσεις. Έχει διαφοροποίηση γιατί το ένα είναι παίκτες όπως λες και το άλλο είναι κράτος. Ναι, δηλαδή, συμφωνώ. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει αφήσει απλήρωτο. Γιατί πέρα από τα 10 δεν άφησε. Πάλι θα πούμε ρεσιτέριο, θα μαλώνουμε ανούσια πάλι. Δεν άφησε απλήρωτο γιατί είχε αυτό το δικαίωμα. Είχε αυτό το δικαίωμα για 13 χρόνια να μην πληρώνει το δημόσιο. Ο Άρης που πλήρωνε το δημόσιο άφηνε τον παίκτη απλήρωτο. Και οι δύο αφήσαν κάτι απλήρωτο. Ο Ιβάν Σαββίδης πλήρωσε και χρέη που είχαν κάνει άλλες διοικήσεις. Γι' αυτό δεν είχε μείνει. Όχι απλά άλλες. Μα αυτό λέω. Δεν λέω κάτι διαφορετικό. Όταν όμως, πρόσεξε λίγο, η διοίκηση Ζαγοράκη, ο ίδιος ο Σαββίδης το είπε, ότι πλήρωσε 3,5 εκατομμύρια ευρώ, 3,5 εκατομμύρια ευρώ τη διοίκηση Ζαγοράκη, εφορίες κτλ. Όταν λοιπόν πληρώνει λοιπόν ο άνθρωπος αυτός 3,5 εκατομμύρια ευρώ, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με αυτά τα 3,5 εκατομμύρια που δεν έδωσε στο δημόσιο και ήρθε μεταγενέστερα ο Ιβάν και τα έδωσε και μπράβο του για το συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά αυτό το διάστημα των 13 χρόνων από το 2002, γιατί από τότε ο Κούδας ήταν που μπλεκόταν με τον Πατατούδη και τα λοιπά, αν θυμάσαι, έτσι, μέχρι το 2015, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μπορούσε και με αυτά τα 3,5 εκατομμύρια και φαντάζομαι και άλλα, πλήρωνε τους παίκτες. Ο Άρης τα δικά του αντίστοιχα 3,5 εκατομμύρια τα δίνει στο δημόσιο και δεν μπορούσε να πληρώσει τον παίκτη. Αυτή είναι η διαφορά. Είναι πάρα πολύ απλό το πράγμα και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι επιλείψιμο για τον Άρη και δεν είναι επιλείψιμο το άλλο ή γιατί δεν είναι και τα δύο. Απλά στον ΠΑΟΚ βρέθηκε ένας άνθρωπος που έχει πορτοφόλι και βρήκε αυτό το διακανονισμό. Πάντα γίνεται. Και τώρα, αν πας στην τράπεζα, αυτό σου δάνειο 50 χιλιάρικα και έρθει ένας με 30, θα πάρει τα 30 η τράπεζα και θα το κλείσει. Έτσι γίνεται. Αυτή είναι η κατάσταση. Αλλά θέλω να σημειώσω και να το ξαναπώ, μια που το είπε και ο κύριος Ιωαννίδης και καλά έκανε ο ακροατής και έστειλε το μήνυμα. Ότι δεν μπορείς, κύριε της FIFA, να ζητάς να πληρώσει η ΠΑΕ Άρης κάτι ενώ ζει η παλιά ΠΑΕ Άρης. Υπάρχει, υφίσταται. Δεν έχει τελειώσει η εκαθάρισή της. Είναι πλεονέκτημα αυτό και κακώς και αριανοί μπαίνουν στη διαδικασία επειδή τους τρυπάνε τα αυτιά με ψέματα να λένε ότι επειδή δεν τελείωσε η εκαθάριση, γι' αυτό το λόγο έφαγε την τιμωρία. Το ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Ακριβώς το αντίθετο. Και να πω και κάτι. Παιδιά, στο ΙΚΑ είναι το ακίνητο ορίσιο. Δεν στον Καρυπίδη. Στέλνει ακροατής, ναι. Ποια χρέη προς το δημόσιο πλήρωνε η ΠΑΕ Άρης που μπήκε στο άθρο 44. Είδες που δεν είναι, θα του πω. Είναι, θα πω στον ακροατή, το καταλαβαίνω, είναι δείγμα ακριβώς άγνοιας. Το νόμο ορφανού. Ας δείτε συνέντευξη του Θοδωρή Ζαγοράκη ως Προέδρου. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έβαλε στο νόμο ορφανού 1.200.000 και άφησε απ' έξω όλα τα υπόλοιπα που σβήστηκαν μεταγενέστερα, γιατί περίμενε αυτό, γιατί το πήγαινε έτσι. Ενώ ο Άρης έβαλε στον νόμο ορφανού το σύνολο το χρέο του, όλα του τα χρέη και τα πλήρωσε όλα, με εξαίρεση την τελευταία δόση. Στο άρθρο 44 επίσης τα πλήρωσε όλα, μα όλα τα χρέη στο δημόσιο. Γιατί το άρθρο 44 απείλαξε τον Άρη από χρέη σε παίκτες. Στο δημόσιο όλο το ποσό, το μεγάλο, η εύνοια αυτή του Άρη με το 44 σε βάθος δεκαετίας ήταν 1,5 εκατομμύριο ευρώ. 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Αυτό ήταν το τεράστιο ποσό εύνοιας του Άρη απέναντι στο ελληνικό δημόσιο. Όλα τα υπόλοιπα τα πλήρωσε. Σε δόσεις. Αλλά τα πλήρωσε. Αυτή είναι η διαφορά. Η τεράστια διαφορά ανάμεσα στις δύο ποδοσφαιρικές ανωνυμιστήρες. Και προσέξτε, εγώ δεν είπα ότι έκανε κάτι παράνομο ΠΑΟΚ. Πολύ καλά έκανε. Αλλά για να κάνει αυτό που έκανε για 13 συνεχόμενα χρόνια, έπρεπε να έχει και τη συνδρομή της εκάστοτε κυβέρνησης. Και την είχε. Και μπράβο του. Μακάρι να έχει και ο Άρης αντίστοιχο παράγοντα να το κάνει. Ο Ζαγοράκης πλήρωνε το δημόσιο και γι' αυτό έπαιρνε φορολογική ενημερότητα, πλήρωνε ρύθμιση του ορφανού. Δεν μ' άκουσα αυτό που είπα, έτσι.
έβαλε το 1.220.000 ή 1.420.000, μπορείτε να δείτε ειδικέ συνεντεύξει του Ζαγοράκη, του Ιβάν κτλ. Δε τι είπε ο Ιβάν όταν ανέλαβε, ότι πλήρωσε 3.524 των διοικήσεων των προηγούμενων. Πώ τα πλήρωνε με 3,5 εκατομμύρια χρέη τότε. Για να το κλείσουν, να νόμιμα το έκανε. Έπρεπε... Δεν το έκανε παράνομα. Νόμιμα το έκανε. Απλά. Θα έπρεπε λοιπόν ο ΠΑΟΚ να πληρώσει ο Βασαβίδης και να είσαι πετυχημένο και προ τα αυξήσει και πρόστιμα και ο Άρης με την εκαθάριση, με τα αλλαγή αφημί, να μην το ξεπεράσει κανένα. Όχι. Θα έπρεπε. Θα έπρεπε. Όχι. Με την παλιά ΠΑΕ. Όχι. Όχι. Θα έπρεπε να γίνει το εξή, Στέργιο. Στο ίδιο χρονικό διάστημα. Διοίκηση Ζαγοράκη, διοίκηση Σκόρδα, διοίκηση Αθανασιάδη στον Άρη, θα έπρεπε το ελληνικό δημόσιο να τηρεί την ίδια στάση απέναντι και στις δύο εταιρείες. Στην μία εταιρεία, στο έχω ξαναπεί, μπορείς να το πληροφορηθείς, έρχονται τα χρήματα από την UEFA. 900.000 ευρώ και στις δύο ομάδες. Είναι μετά τις προκρίσεις που έκαναν οι ομάδες με την Αούστρια Βιέννη ο Άρης, με τη Φενέρμπαξέ ο ΠΑΟΚ. Εκείνο το διάστημα και οι δύο ομάδες είναι σχεδόν στο ίδιο επίπεδο. Αν δεν νομίζω να διαφωνείς, εκεί ήμασταν. Τέταρτος ο ένας, πέμπτος ο άλλος. Τρίτος ο ένας, τέταρτος ο άλλος. Μαζί και οι δύο στο Europa League στους ομίλους. Μαζί και οι δύο στους 32 του Europa League. Ματσάρες κτλ. Στο ίδιο επίπεδο. Και αγωνιστικό, αλλά και οικονομικό. Για να μην σου πω ότι ήταν λίγο καλύτερα ο Άρης εκείνη την περίοδο. Στο οικονομικό. Αλλά εγώ λέω ότι είναι το ίδιο. Έρχονται λοιπόν τα χρήματα από την UEFA. Ο ΠΑΟΚ. Μπορείς να δεις τα δημοσιεύματα. Πληρώθηκαν οι παίκτες, μοίρασαν λεφτά κτλ. Μοιράστηκε το 1 εκατομμύριο από την UEFA κτλ. Πάρα πολύ ωραία. Ο Άρης το ξέρω πάρα πολύ καλά γιατί ήμουν εκεί. Περίμενα κι εγώ να πληρωθώ. Όπως και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στην ΠΑΕ Άρης. Αύριο, παιδιά, μπαίνουν τα λεφτά από την UEFA. Την Τρίτη θα πληρωθείτε. Ερχόντουσαν οι παίκτες και τους έλεγαν 50 εσύ, 70 εσύ, 40 εσύ, 80 εσύ. Γιατί έρχονταν 1 εκατομμύριο. Και έρχονται τη Δευτέρα τα λεφτά και τη Δευτέρα το μεσημέρι μπαίνει άσπρος ο Αθανασιάδης και λέει τα δέσμευση η εφορία. Αυτές είναι οι διαφορές. Μπάχαλο η ομάδα αγωνιστικά του Άρη. Απλήρωτοι οι ποδοσφαιριστές του Άρη. Αυτές είναι οι διαφορές για τον τρόπο. Αλλά αυτό είναι, πρόσεξε, εγώ το λέω, είναι μαγιά των παραγόντων του ΠΑΟΚ, φίλε. Αν είχαν τη μαγιά και βρίσκαν τους τρόπους για να εξυπηρετούν την ομάδα τους, μπράβο τους. Δεν τους κακολογώ, αλλά μην λέμε ότι ήταν οι ίδιες οι συνθήκες και δεν υπάρχει, όχι εύνοια, δεν υπάρχει μια απόφαση η οποία σε ευνοεί. Έχει διαφορετικό απόφαση που σε ευνοεί με το εύνοια. Νόμιμα τα έκανε, αλλά 13 χρόνια πάγωσε τα χρέη. Αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, επειδή φύγαμε από τον break, θα τα πούμε και τα υπόλοιπα. Είναι 1:10 απλά. Να πάμε στο break, Στέργιο μου. Πες το, break να το βρω. Να πω απλά ότι για μένα θα πρέπει η σημαντική μερίδα του κόσμου του Άρη. Που πιστεύει ότι για όλα τα δεδομένα του συλλόγου φταίει ο ΠΑΟΚ, λίγο να αλλάξει μυαλά. Δεν φταίει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, χθες διάβαζα την ανακοίνωση του Super 3 και έγραφε μεταξύ άλλων ότι μετά την Τεσάρα λέει αυτό και τα λοιπά. Η απόφαση της FIFA, αν δεν κάνω λάθος, και της UEFA, είπε Οκτώβριο-Νοέμβριο, πότε έγινε η απόφαση για τα χρέη των συστών και αυτά. Έχει απόλυτο δίκιο ο Super 3, διότι όλο το σκηνικό από την ελληνική. Από την ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Όλο το σκηνικό. Ο Ντουρμισάη πότε βγήκε το δελτίο του? Όχι, κάτσε. Ο Ντουρμισάη. Τι να κάτσω. Η απόφαση της FIFA και της UEFA για συστών και τα λοιπά για τους υπόλοιπους δεν έχει γνωστοποιηθεί. Και η ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία είπε στον Άρη μην ασχολείσαι, είναι της παλιάς ΠΑΕ. Όπως του έλεγε και άλλες 10 φορές. Και το διευθετώ εγώ το θέμα. Απλά ο Άρης είναι ξεκάθαρο, μια που λες δεν κάνουμε και κριτική. Μια που δεν κάνουμε κριτική στον Καρυπίδη, όπως λες και τα λοιπά, είναι εγκληματικό λάθος του Καρυπίδη που εμπιστεύτηκε την ΕΠΟ του γραμμένου. Αυτό είναι το λάθος του Καρυπίδη. Ούτε τα χρέη είναι δικά του, ούτε έκανε κάτι διαφορετικό από αυτό που έπρεπε να κάνει νομικά, αλλά εμπιστεύτηκε την ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, η οποία ξεκάθαρα έχει οδηγήσει τον Άρη σε αυτή την κατάσταση με τους χειρισμούς της, τους εγκληματικούς, τους λανθασμένους. Και γι' αυτό τιμωρείται κιόλας από την FIFA. Λοιπόν, πάμε στο break. Και επιστρέφουμε για να πούμε και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Είχαμε και μια δεύτερη συνέντευξη προγραμματισμένη, αλλά θα πάρει μεταγραφή για αύριο. Μπορούμε να κάνουμε μεταγραφές στο Λίμπερο, κανονικά. Οπότε συνεχίζουμε, παιδιά. Ωραία, να... Είχες κάτι για Μαουρίσιο, νομίζω. Και για Μαουρίσιο έχω και για Ιβάν Σαββίδη έχω και για επιτήρηση έχω, τα λέω στα γρήγορα. Πάμε.
σαν σήμερα πριν από δύο χρόνια ο ΠΑΟΚ κέρδιζε την ΑΕΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο με τον γκολ του, του Βιερίνια, εντάξει, και τον γκολ του Δημήτρη Πέλκα στο τέλος του αγώνα, ωραίος τελικός, με κόσμο, όχι σαν τον περσινό που δεν είχε τόσο κόσμο, και σαν σήμερα πριν από 19 χρόνια ο ΠΑΟΚ κέρδιζε τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια με 4-2. Αυτός και έναν τελικός. Πολύ καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ και πραγματικά ήταν απόλαυση να ήσουν στο γήπεδο. Φαντάζομαι στη Νέα Φιλαδέλφεια, εγώ δεν ήμουνα. Υπήρξε τη θητεία μου στην Αλεξανδρούπολη, δεν μου δώσαν άδεια. Δεν θυμάμαι ήταν Αριανός ο διοικητής ή ο Ολυμπιακός ή οτιδήποτε άλλο. Πάντως ΠΑΟΚΣ δεν ήταν. Το θυμάμαι αυτό. Καλό είναι αυτό να υπάρχουν επέτη και να έχουν και άλλοι και άλλες και τα επόμενα χρόνια. Υπάρχουν δηλώσεις του Μαωρίσιο στην πατρίδα του, ο οποίος Μαωρίσιο ουσιαστικά προαναγγέλει για την αποχώρησή του, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά. Βέβαια το θέμα δεν είναι τωρινό. Θυμίζω πριν από δύο, μπορεί και παραπάνω μήνες, είχε γράψει ένα μήνυμα ο Μαωρίσιο ότι συμβουλεύω τα νέα παιδιά να κοιτάνε και τα χρήματα που παίρνουν κτλ. Γιατί είναι επαγγελματίες. Γενικότερα έχει δώσει δείγματα ο Μαωρίσιο ότι έχει τάση φυγής, γιατί δεν φαίνεται να περνάει το δικό του. Αναφέρει λοιπόν ο Βραζιλιάνος ότι βρίσκομαι στον ΠΑΟΚ τρία χρόνια, έμαθα να αγαπώ το σύλλογο. Το πάθος των οπαδών και η επίδραση που έχουν στην ομάδα με έχει αγγίξει βαθιά. Όπως και να έχει, υπάρχει ενδιαφέρον από παραδοσιακές ομάδες της Ευρώπης για μένα και το ενδεχόμενο να φύγω από τον ΠΑΟΚ είναι πραγματικό. Να πω λοιπόν το εξής, το έχουμε ξαναπεί βέβαια. Ο Μαωρίσιο αμείβεται από τον ΠΑΟΚ με 1,3 εκατομμύρια το χρόνο. Τζάμπα. Τζάμπα πράγμα. Από ό,τι γνωρίζω στις κουβέντες που έγιναν για ανανέωση του συμβολέου, ο Μαωρίσιο ζήτησε και αύξηση. Πώς? Πέρα από... ζήτησε και αύξηση. τώρα μικρή μεγάλη δεν ξέρω, δηλαδή 1,4 ή 1,5 για να φτάσει στο Βαρέλα, ας πούμε, ή όσα έπαιρνε ο Χατσερίδης ή δεν ξέρω ποιον άλλον έχει ως στόχο να φτάσει τους, τους μισθούς. Να μείνει. Και δεν είναι μόνο αυτό, νομίζω ζήτησε και μεγάλη διάρκεια συμβολέου. Λεφτά υπάρχουν. Λοιπόν, ναι, ο Μαωρίσιο δεν είναι 22 χρονών. Εντάξει, και από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει ρότα και έχει καταλάβει ότι τέτοιες επενδύσεις στην Ελλάδα δεν γίνεται απόσβηση ποτέ και δεν είναι να έχει μόνο ένα ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, αν είχε ο ΠΑΟΚ μόνο το Βιερίνια, που για μένα δικαιολογημένα παίρνει τα χρήματα που παίρνει, γιατί είναι ο αρχηγός και είναι μια εμβληματική φιγούρα στο σύλλογο. Αν υπάρχει όμως ο Βιερίνια, υπάρχει και ο Βέρμπλουμ, υπάρχει και ο Μαωρίσιο, υπάρχει και ο Στόχ, υπάρχει και ο Βαρέλα, υπάρχει και ο Μπίσεσβάρη. Δεν γίνεται κάποια στιγμή. Γι' αυτό ο ΠΑΟΚ είναι στα κόκκινα με το Financial Fair Play. Όλα δείχνουν, δηλαδή θα είναι μεγάλη έκπληξη για μένα εάν ο Μαωρίσιο μείνει στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, μεγάλη προσφορά του. Φεύγει Κώστα! Μπορεί, τον χάνουμε! Μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα, νομίζω, αν έχει σωστό scouting. Δεν έχει είναι. Το πιο ιδανικό σκάουτινγκ, αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Ναι. Θα γίνει το μήνες, ρε παιδιά. Και θα γίνει. Το να αμείβεσαι 1,3... Εγώ πιστεύω ότι για να μείνει ο Μαωρίσιο, θα έπρεπε να πει ο ίδιος, πρόεδρε, όχι 1,3, να παίρνω 700.000 ευρώ, να κάνουμε και ένα διαιτητές. 600 χιλιάρικα κάτω, τι λες φίλε. 600 χιλιάρικα κάτω. Και μας μαλώνατε με το Βέλεθ που του δώσαμε τα διπλάσια και έφυγε. Διπλάσια τον δώσαμε και έφυγε. Αλλά στον ΠΑΟΚ 600 χιλιάρικα κάτω. Α, δεν μας τα λέτε καλά. Μάλλον δεν έχει λεφτά, Ιβάν. Χρήματα έχει. Απλώς να λέω, δεν είναι ο Μαωρίσιο χρήσατε 22 χρονών. Ναι. Είναι και αυτός, τα τελευταία χρόνια της καριέρας του. Χάνουμε τους παίκτες, Θέριο, φεύγουν όλοι. Τι γίνεται, φεύγουν όλοι οι καλοί παίκτες. Χρήσατε, μην ανησυχείς καθόλου. 35 χρόνια διαφορά. Μην ανησυχείς καθόλου. 35, αλλά στα μεταξύ μας δεν με κερδίζεις. Κερδίζεις την Ξάνθη. Εμένα παίρνω, όχι. Βασικά ούτε την Ξάνθη κέρδισε. Ας παίρνω πρωταθλήματα και δεν παίρνεις. Δεν με πειράζει καθόλου. Μα δεν παίρνεις. Μα δεν παίρνεις. Φέτος που σε κέρδισα δεν το πήρες. Φέτος που σε κέρδισα δεν το πήρες. Δεν γίνεται να παίρνω κάθε χρόνο. Έχω πάρει τρία κύπελα, έχω πάρει ένα πρωτάθλημα, ένα μου το κλέψαν. Εντάξει. Σε 50 χρόνια ξανά θα πάρεις. Σε 50. Σε 50 τρόπια. Σε 50 θα κάνεις εσύ μάλλον. Να φτάσεις στον αιώνα. Μάλλον. Υπάρχει μια τοποθέτηση. Έλα. Κάτι πήγες να πεις. Όχι, εσένα άκουγα. Ωραία. Για τη συνομιλία του Λευτέρα Γιαννάκη με το φίλο του Άρη, τα είπες και εσύ. Μπήκε στο ΠΑΟΚ 24. Ναι. Έχει ενδιαφέρον αυτή η συνομιλία. Ναι.
Το φίλο του Άρη τώρα και... ποιος είναι, θέλω να δω πραγματικά ποιος είναι. Ο φίλος του Άρη. Ναι. Έχει ενδιαφέρον να δω ποιος είναι ο φίλος του Άρη. Αλλά περίμενε. Ξέρω εγώ. Ναι, είναι πολύ καλό πάντως αυτό γιατί λέει ότι ο κύριος Αυγενάκης θα βάλει πλάτη. Για να δω αν θα βάλει πλάτη ή μόνο στα λόγια είναι οι πλάτες. Για να δω αν θα βάλει πλάτη. Για να υπερασπιστεί τον νόμο του ελληνικού κράτους. Και τον νόμο που και η ίδια η FIFA, όπως ακούσατε τον κύριο Ιωαννίδη να λέει νωρίτερα, έχει μέσα στο πλαίσιο το κανονιστικό της ότι πρέπει να σέβεται τον εθνικό νόμο. Που η απόφαση για τον Τουρμισάη βγήκε με 3-0 από την Επιτροπή Εφέσεων που δικάζουν αεροπαγίτες. Αεροπαγίτες. Ούτε Μαρούπες, ούτε Παραγουανοί. Αεροπαγίτες. 3-0. Το απόλυτο δίκιο. Αλλά να πληρώσει ο Άρης τα χρέη. Για μια ΣΠΑΕ που υπάρχει ακόμα η παλιά. Με τα φυσικά πρόσωπα, κανονικότατα. Τέλος πάντων, θα πάμε, θα δούμε τι θα γίνει. Μήνυμα του υπεύθυνου επικοινωνίας Λευτέρη Δούκα, γιατί αυτό που λέγαμε νωρίτερα, σαν σήμερα πλήρωνε ο Ιβάν Σαββίδης τα χρέη του ΠΑΟΚ, το πρωτογενές κεφάλαιο. Έχει υποστάρει μια φωτογραφία του Ιβάν Σαββίδη με την κυρία που πραγματικά ήταν πολύ συναχωρημένη εκείνη την ημέρα και μου κάνει εντύπωση, δεν ξέρω πόσες φορές έχει παραλάβει ρευστό 11 εκατομμύρια. Δεν τα πήρα αυτή. Στέριο. Η κυρία πάλι το χιλιάρικό της πήρε από εκείνο το μήνα. Πόσο παίρνει και η γυναίκα, δεν ξέρω. Δεν πήρε παραπάνω. Ίσως γι' αυτό δεν ήταν πολύ χαρούμενη, δεν ήταν συνηθισμένη με τις κάμερες η γυναίκα, παίζει γι' αυτό. Ναι, όντως. Λοιπόν, όσο συντονισμένος και αν είναι ο προπαγανδιστικός μηχανισμός που προσπαθεί να παρουσιάσει τον ΠΑΟΚ ως ευνοημένο, θα σκοντάφτει πάντα σε αυτή την εικόνα, αυτή που σας είπα που δίνει την επιταγή ο Ιβάν Σαββίδης. Στη χώρα που βασιλεύει η αδιαφάνεια, η κουτοπονιδιά και η κλάψα, ο Ιβάν Σαββίδης, σαν σήμερα 5 χρόνια πριν, ήπια ένα τσάι αξίας 11 εκατομμυρίων ευρώ και συμπληρώνω εγώ, δεν φέσουσε το δημόσιο με 300 εκατομμύρια ευρώ για να παίζει ο ΠΑΟΚ με τη Ραφίνα και την Τρίγλια και όλες τις ομάδες που είναι στη ΓΑΜΑ και στη ΔΕΛΤΑ Εθνική. Απλά να πω στο Λευτέρη ότι ο Ιβάν πλήρωσε τα χρέη της διοίκησης που ήταν πάλι και αυτός τότε στην ομάδα. Αυτό έκανε ο Ιβάν. Τότε όμως που ήταν τότε γραφείο τύπου, προφανώς δεν έβγαινε να πει γιατί δεν πληρώνει ο Ζαγοράκης ή ο Βρίζας ή ο Γούμενος ή ο Γούμενος. Και τα προηγούμενα. Και τα προηγούμενα. Όλα. Ο Γούμενος και ο προηγούμενος. Και ο Γούμενος και ο προηγούμενος. Και πώς το λέγανε τον άλλον, και έναν ακόμα το μουστάκι εκείνο, πώς το λέγανε. Πώς το λέγανε. Είχε και έναν με μουστάκι. Ο Γούμενος ήταν μαζί με έναν ακόμα. Παγώνης. Παγώνης. Μπράβο. Ωραία. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο, ή μάλλον μιλήστε οι δυο σας λίγο. Δώστε μου 2 λεπτά. Σας αφήνω στον ένα να τα πείτε, παιδιά. Ούτε πέντε. Κώστα, τι γίνεται, ρε, εσύ. Πες ούτε κάτι σήμερα, πέντε, ρε, Στέργιο. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά, ρε, Στέργιο. Μας πολεμάνε, ρε, εσύ, Κώστα. Άσε. Όχι απλά μας πολεμάνε. Πάνε να μας διαλύσουν κιόλας επειδή ρίξαμε 4 γκολ. Έτσι, πες τα. Δεν διαλύεται. Θα μας βρουν μπροστά στους Κώστα όμως, να ξέρεις. Ας μην κάνει ο Γεραπετρίτσα αυτό που υποσχέθηκε και θα δεις τι έχει να γίνει. Άντε γιατί. Έτσι. Δεν μιλάμε. Είναι θέμα της κυβέρνησης. Ναι. Τι άλλο. Έχει πολλά θέματα. Φεύγει ο Καλάθης από το Παναθηναϊκό. Ας το Καλάθης, Κώστα. Τι μας νοιάζει ο Καλάθης. Η ΑΕΚ τι θέλει τώρα. Τι πάλι κάτι για play-off και να παίξουμε. Τι θέλει η ΑΕΚ ακριβώς. Η ΑΕΚ θέλει να πάρει το πρωτάθλημα, φίλε. Ας παίξει 2 μάτς με τον Παναθηναϊκό 3 και να αφήσουν τις υπόλοιπες ενισχύσεις τους. Δηλαδή τώρα αναμοχλεύουμε και να παίξουμε και Σεπτέμβριο και Ιούλιο. Άσε μας, ρε φίλε, τώρα. Θέλει να έχει και ρυθμό γιατί έχει και το Final 8 του Champions League το Σεπτέμβριο. Εμείς τι φταίμε δηλαδή. Εμείς τι φταίμε. Έτσι είναι η άποψή μου. Θέλω να παίξουμε. Εσείς πείτε ότι δεν παίζετε. Εγώ λέω να παίξουμε. Ναι. Κάνει φιλικά κάθε 2-3 μέρες. Εμείς σε φόρμα. Εμείς την πληρώσουμε. Βρες μια ομάδα, ξέρω εγώ. Ας καλά έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, παρότι έχω ξαναπεί ότι ο ΠΑΟΚ θα σώζονταν, Κώστα. Είμαι σίγουρος. Το πιστεύεις, ε? Βέβαια. Και το είπα γιατί οι πληροφορίες μου από μέσα έκαναν λόγο για έναν αγριεμένο Bobby Brown. Δηλαδή, αν είχε δίκιο το Last Dance που το βλέπει, θα έλεγε θα γίνω ηγέτης του ΠΑΟΚ, τελειώσαμε. Θα συμπαρασύρω και τους υπόλοιπους. Είμαστε με Μπόμπι κατευθείαν. Ναι. Του χρόνου πώς θα παίζουν, Κώστα, 4 ή όχι. Κάτσε να δούμε, πόσες ομάδες θα είναι, μην βιάζει. Πότε θα κλειδώσει αυτό ή δεν υπάρχει βιασύνη στον ΕΣΑΚΕ.
Δεν βλέπω να υπάρχει. Άρα δεν βλέπεις στα κοντά να έχουμε πιο χειροπιαστά πράγματα να μιλάμε με γεγονότα πλέον. Όχι. Εντάξει. Το παρακολούθησε το Last Dance ή όχι? Το Last Dance το είδα, επιβεβαιώνεται πόσο το μαριστής ήταν ο Τζόρνταν. Ναι, τους έκραζε όλους, τους ξεφώνιζε κτλ. Αλλά εντάξει, το έκανε για να κερδίσουν. Δηλαδή να τους βάλει στην νοοτροπία του. Κατά τα άλλα, εντάξει, περιμένουμε τα τελευταία δύο επεισόδια. Αν και λίγο πολύ όλα αυτά που δείχνει το ντοκιμαντέρ τα ξέραμε, τις εικόνες μέσα από τα αποδυτήρια, ας πούμε, δεν ξέραμε. Ναι, όντως. Δηλαδή τη συγκλονιστική σκηνή που κλαίει, εκεί την είχαμε δει, αλλά τον ήχο του κλάματος δεν τον είχαμε δει. Βέβαια, έχεις δίκιο. Και οι νεότεροι δεν τα είχαν δει καν αυτά, ούτε στις φωτογραφίες, εντάξει. Γιατί υπάρχουν και νέοι που τα βλέπουν. Καλά, και, μόνο άντρες, και όχι μόνο άντρες, Κώστα. Δηλαδή κατάφεραν του ESPN να φτιάξουν κάτι που το βλέπουν και γυναίκες που δεν έχουν σχέση με τον μπάσκετ. Οι νεότεροι βλέπουν το LeBron James και νομίζουν ότι είναι ο καλύτερος παίκτης του κόσμου. Πάντως είδες, είπε ο ιδιοκτήτης και των Bulls και των White Sox, δηλαδή, τη βγάζει, δεν τη βγάζει, ε? Ναι. Τι ωραία, ρε. Ότι έπαιρνε ο Τζόρνταν 3 εκατομμύρια το χρόνο συμβόλαιο, το 93. Δηλαδή ψίχουλα μπροστά θα τα παίρνουν τώρα οι Star. Ακόμα και εμείς Star στο NBA, δηλαδή έχουν ξεφύγει πολύ τα συμβόλαια, έτσι. Ναι, εννοείται. Μα έχουν 80 εκατομμύρια, 100 εκατομμύρια. Έχουν ανεβεί πολύ τα έσοδά τους. Ο Γιάννης παίρνει φέτος 30 εκατομμύρια, νομίζω, 32, κάτι τέτοιο. Ο Γιάννης. Εντάξει. Νομίζω ότι όλοι οι νεότεροι χρωστάνε έτσι κάποια χρήματα στον Τζόρνταν. Τζορντανόσιμο. Ναι, μετά τον καλώσιμο. Όπως τον καλώσιμο, έτσι και τον Τζορντανόσιμο. Κανονικά θα πληρώσετε όλοι. Ήρθα, εντάξει, παιδιά. Την κανόνισα την Courier. Χαιρίσατε σίγουρα, η μαμά σου ήταν στο τηλέφωνο. Όχι, η Courier ήταν. Η Courier για να σου δώσει κάτι από τη μαμά σου, κανένα φαγητό και τέτοια. Κώστα, η μαμά μου είναι Χαριλάου, δεν είναι στη Βραχιά. Ίσα-ίσα, θα πηγαίνεις εσύ στη μάνα μου στη Χαριλάου και εγώ στη μάνα μου στη Βραχιά. Πιο κοντά είμαστε. Βολεύει πλάκα-πλάκα. Έτσι. Εκεί Κώστα και Κρίσανθε που έλεγε ο ιδιοκτήτης των Bulls ότι έπαιρνε 3 εκατομμύρια το χρόνο ο Τζόρνταν το 93 από τους Σικάγο. Ναι. Αναρωτιόμουν και θυμήθηκα ότι εκείνη την περίοδο ήρθε ο Λέβιγκστον πάνω κάτω με συμβόλαιο 1 εκατομμύριο δολάρια. Και λέω τι ωραία χρόνια ήταν τότε στη Θεσσαλονίκη. Και τώρα φτάσαμε τουλάχιστον για τον ΠΑΟΚ να έρχεται ξένος με 25.000 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή μπορούσε ο ΠΑΟΚ εκείνης της εποχής, φαντάζομαι και ο Άρης, τα μεγέθη πάνω κάτω φαντάζομαι ίδια θα ήταν, να δίνει 1 εκατομμύριο δολάρια το χρόνο, που θυμάστε τότε πολύ καλά πόσο αξία έχει το δολάριο έναντι των δραχμών ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν η εποχή της παντοκατορίας του δολαρίου. 800 εκατομμύρια. Χρόνια που δυστυχώς δεν θα ξαναρθούν, εγώ δεν είμαι και τόσο αισιόδοξος για τον μπάσκετ της πόλης μας. Ή τουλάχιστον δεν θα έρθουν στα κοντά. Εντάξει, μακάρι να εμπλακεί ο Ιβάν Σαββίδης στο μπάσκετ, να βρεθεί και ένας λεφτάς για τον Άρη, αλλά δεν το βλέπω στα κοντά. Ούτε Ιβάν Σαββίδης, ούτε λεφτά στον Άρη. Θα συνεχίζει να κάνει πάρτι μόνος του ο Δημήτρης. Και η υπόλοιπη όλη κομπάρση γύρω-γύρω. Θα κάτσω εγώ τώρα, Κώστα, να κάνω κουβέντα, φύγει ο Καλάθης Παναθηναϊκό ή όχι. Άσε μας, ρε Κώστα. Φεύγει ο Δημήτρης. Πού πάει? Φεύγει από τον Παναθηναϊκό, δεν βλέπεις τι γίνεται τις τελευταίες μέρες. Και τώρα από εκεί που είναι να φύγει ο Παναθηναϊκός, τώρα λένε ότι θα φύγει ο Καλάθης. Άλλαξε το έργο. Μάλιστα. Αύριο να γίνει συνέντευξη τύπου, νομίζω, του Γιαννακόπουλου. Μπορεί. Και θα πει μάλλον ότι φεύγω και τα λοιπά. Ή ότι πουλάω, δεν μπορώ και κάτι τέτοιο. Έρχεται για να γυρίσει μετά, για να γυρίσει μετά και να είναι ήρωας πάλι. Μήπως παίρνει τον ΠΑΟ, Κώστα. Λόγω της σχέσης του με τον Γιώργο Σαββίδη γίνει το κονέ. Ναι, σίγουρα. Τον εκτιμάει το Γιώργο. Ο ένας κάνει like στον άλλον. Τον Καλάθι τον θέλω πάντως, να ξέρεις. Για playmaker. Μ' αρέσει. Καλός είναι, καλός. Θα πάρω και προπονητή τον Πιτίνο και μια χαρά είμαι. Ο Πιτίνο σήμερα πούλησε το σπίτι του 17 εκατομμύρια δολάρια. Καλή μεριά. Πόσο?
17. Στο Μαϊάμι, την πολυτελή επαυλή του, λέει, ένα παλάτι, λέει, πραγματικό, το πούλησε 17 εκατομμύρια δολάρια. Γείτονας του πρώην μεγαλομετόχου του Άρη, του Κάλλας, δεν ξέρουμε. Τη Μαϊάμι, δεν είναι γι' αυτός, Μαϊάμι είναι. Όχι, ο Κάλλας είναι Καλιφόρνια. Α, ο Κάλλας είναι Νέα Υόρκη, νομίζω. Μαϊάμι. Μεγαλομέτωχος δεν έγινε ποτέ πάντως. Ο Ζαχουδάνης είναι Καλιφόρνια. Ναι. Καλά, ο Κάλλας Μαϊάμι δεν ήταν. Όχι, δεν έγινε μεγαλομέτωχος ποτέ. Μεγαλομέτωχος, Μαϊάμι ήταν και Μαϊάμι. Ναι, και Σικάγο είχε. Ο Άλεξ Κάλλαζε, άιντε. Δεν τον θέλατε. Δεν σας άρεσε ούτε αυτός. Έτσι είναι, δεν σας άρεσε, το χρήμα έπεφτε βροχή. Βροχή. Δεν ήταν ο άνθρωπος μεγαλομέτωχος, παιδιά. Έφορος ήταν, έδωσε 700.000, 600, 700, 800 έδωσε ο άνθρωπος. Μια χαρά έφορος δηλαδή. Ναι. Μακάρι να ήταν έτσι όλοι έφοροι. Την ίδια στιγμή, αυτό που λέγαμε χθες στο τέλος της εκπομπής, δεν βγαίνει παιδιά άκτη με τους παίκτες και τις ομάδες. Εντάξει, τι περιμένεις να βγει. Τι περιμένεις να βγει άκρη. Δεν θα τα βρουν ποτέ. Τέλος. Ο καθένας μόνος του, και επειδή ο καθένας, τώρα να τα λέμε και αυτά, επειδή είναι και τα μαύρα παιδιά στη μέση, συγγνώμη κιόλας. Ποια μαύρα. Α, δεν ξέρουμε εμείς τέτοια. Δεν ξέρουμε. Τέτοια να μην δουλευόμαστε τώρα και οι παίκτες και οι ομάδες κάνουν τους ανήξερους. Γι' αυτό δεν γίνεται η συμφωνία. Λέει ο καθένας έχει ξεχωριστή συμφωνία. Φυσικά αφού έχετε τα μαύρα από κάτω. Δεν μιλάμε. Ναι. Τι. Δεν θα βρεθεί παιδιά ούτε η κάθε ομάδα με τους παίκτες της. Χρήσανθε, ελπίζω ο φίλος μου ο Γιώργος από την ΑΔΕ να μην μας ακούει. Από. Από την ΑΔΕ. Να πάει σε συγκεκριμένες παρέπες του. Άσε που είναι και κοντά μας εκεί. Κοντά μας είναι. Φίλος μου. Λοιπόν, βάζει τρίποντα. Λοιπόν. Το Κώστα ρε. Το Χρήσανθο ρε. Χρήσανθε, ο ΠΑΟΚ θα πάει σε Πήλιο ή Καρπενήσι, πού θα πάτε εσείς? 3-5 πηγάδια. Ωραία. Ωραία, όλα τα μοιραστά και τα 3-5 πηγάδια και το Καρπενήσι και το Πήλιο. Και φαντάζομαι υπάρχουν και άλλα μέρη έτσι που να έχουν ό,τι χρειάζεται για να κάνει μια ομάδα προετοιμασία, γιατί εξωτερικό φέτος νομίζω δεν θα βγει καμία ομάδα ελληνική. Γιατί είναι πολύ μεγάλο το κόνσεπτ και να βρεις και αεροπορικές και ξενοδοχεία και πώς θα πάει, θα γυρίσεις και ο κορονοϊός σε άλλες χώρες είναι τα πράγματα ακόμα χειρότερα. Ελλαδάρολε, μάλλον, για όλους. Ελλαδάρολε, πάνω απ' όλα, τι Ελλαδάρολε. Μια χαρά και το Πήλιο και το Καρπενήσι που δεν έχω πάει, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε στο break τελευταίο διάλειμμα. Ναι, πάμε τελευταίο διάλειμμα και θα επανέλθουμε να κάνουμε και άλλα σχολιάκια φυσικά. Να δούμε και τι άλλο μήπως μπορέσουμε να κανονίσουμε για κάτι έτσι τώρα στο φτερό για μια ακόμα συνέντευξη. Θα το δούμε όμως στην πορεία. Πάμε για το τελευταίο, όπως είπαμε, break και επιστρέφουμε. Εσείς μπορείτε να στέλνετε μηνυματάκια για ζευγάρι γυαλιά ηλίου από Opticon Express. 54222 είναι ο νέος μας αριθμός. FM κενό ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο 54222. Μόλις 62 λεπτουδάκια μαζί με το ΦΠΑ είναι η χρέωση. Πάμε break και επιστρέφουμε. Και δώρα θα δίνει σιγά σιγά ο Λίμπερο. Να ξέρετε, δωράκια πολλά. Ήδη δίνουμε ένα γυαλάκι τώρα. Παρέα με Opticon Express. FM κενό ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54222. 62 λεπτουδάκια πληρώνεις. Γυαλάρα για το καλοκαίρι λαμβάνεις. Και όσοι δεν κερδίσετε το γυαλί, κερδίζετε δωρεπιταγή 50 ευρώ από Opticon Express. Πηγαίνετε και λέτε γεια σας, 50 ευρώ, πάρτε άλλα 50 και δώσε γυαλί που κάνει 100. Μια χαρά δηλαδή. Μια χαρά. Μαζί με ένα αυτόγραφο δικό σου για το φίλο του ΠΑΟ. Θα κάνουμε, ρε φίλε, για ό,τι θέλετε. Και αυτό θα γίνει. Ο Τσατσαρός, ας πούμε, προτείνει κάτι τάμπλετ. Δίνει κάτι κινητά, δίνει τηλεοράσεις, δίνει. Χαμός γίνεται και 2 με 3 εδώ πέρα στο Λίμπερο. Χαμός. Ο Τσατσαρός είναι μερακλής. Είναι μερακλής, είναι μια πραγματικότητα αυτή. Μοιράζει. Δώρα ο Λίμπερο της καρδιάς μας. Και τώρα που θα επανέλθουμε στην απόλυτη κανονικότητα σιγά σιγά, θα μπορέσουμε και εμείς να μοιράσουμε πολλά περισσότερα δωράκια. Γιατί τώρα έχουμε κάποιους περιορισμούς ακόμα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Δυστυχώς δεν μπορούμε να δίνουμε εισιτήρια. Εκεί είναι ο καημός μας, ο νταλκάς μας.
Αυτό, παιδιά, μάλλον θα αργήσουμε. Να... Ποιο? Το να δώσουμε εισιτήρια για τους αγώνες. Εκεί θα αργήσουμε. Μπορούμε να δώσουμε για το Final 8 της Ευρωλίγκας. Παφού και κλεισμένο θα γίνει, Κώστα. Δεν πειράζει, θα δώσουμε διακεκριμένη πρόσκληση. Καμιά διαπίστευση στο Μούχτι. Ελλάδα είσαι. Ωραία. Ναι. Υπάρχει ανακοίνωση της Νόβα για το πρωτάθλημα. Υπέρ μας. Στελέχη της Νόβα, σχολιάζοντας τα όσα διαραίονται από παράγοντες στη Super League 1, αναφορικά με επαφές και συνεννοήσεις των προηγούμενων ημερών και με δεδομένο ότι για το πλάνο της επανέναρξης και ολοκλήρωσης του πρωταθλήματος δεν υπάρχει συγκεκριμένη πληροφόρηση προς εκπροσώπους της Νόβα, επισημαίνουν τα εξής. Η Νόβα επανέλαβε την ξεκάθαρη αντίθεσή της σε σενάρια αύξηση των ομάδων και αναδιάρθρωση της Super League 1. Τονίζοντας ότι τέτοιες σκέψεις και προτάσεις είναι τελείως άστοχες, χωρίς καμία ρεαλιστική βάση, ιδιαίτερα εν μέσω πανδημίας και αναιρούν οποιοδήποτε μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό πλάνο της Super League 1, καθώς δεν έχει προλάβει καν η μόλις πριν λίγους μήνες αναδιάρθρωση να εφαρμοστεί. 2. Σχετικά με ερωτήματα που τέθηκαν για τυχόν αναπροσαρμογές τηλεοπτικών συμβολέων, η Νόβα ξεκαθάρισε και πάλι ότι τα εμπορικά και οικονομικά θέματα που αφορούν τις διμερείς συνεργασίες με επιμέρους ΠΑΕ θα συζητούν απευθείας με τις εν λόγω αντισυμβαλόμενες ομάδες, αφού ανακοινωθεί από τη Super League συγκεκριμένο πλάνο επανέναρξης και ολοκλήρωσης πρωταθλήματος προς αξιολόγηση. 3. Αναφορικά με το σενάριο επαναφοράς κεντρικής διαχείρισης τηλεοπτικών δικαιωμάτων, οι εκπρόσωποι της Νόβα θεωρούν εξαιρετικά πρόωρη όποια τοποθέτηση, καθώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καν πλάνο επανέναρξης και ολοκλήρωσης του τρέχοντος πρωταθλήματος, πόσο μάλλον δε για την έναρξη της νέας σεζόν. Εν ολίγη σου λέει η Νόβα. Αναδιάρθρωση εγώ δεν θέλω, προς τα πάνω. Θα συζητήσω με τον Άρη, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, τέλος πάντων τις ομάδες που έχω μεμονωμένα. Και αν αποφασίσετε για, πώς το λένε, για, έλα κόλλησα, για. Πες, Στέλιο, βοήθα λίγο, ρε Στέλιο. Διαβάζω ανακοίνωση. Δεν με βοηθάει, περίμενε να τελειώσω. Κόλλησα τώρα. Βοήθησε το Στέργιο λίγο. Διαβάζω. Κεντρική διαχείριση. Το θυμήθηκα. Το θυμήθηκα. Παναγόπουλο σε κούλια. Χρειάζεται να το διαβάσει. Όχι, δεν είναι διάβασα. Όχι. 8.000 λέξει. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Δεν ασχολούμαι καν πλέον. Με τον αρθρογράφο. Με τον αρθρογράφο δεν ασχολούμαι καν. Διαβάσατε την επιστολή που σα έστειλε, τη διαβάσατε. Εγώ τη διάβασα όλη. Ποια επιστολή? Που έστειλε στους ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ για να τη δώσει τον. Αυτή γιατί δεν τη δημοσιεύσατε? Τα έχετε δημοσιεύσει όλα του Παναγόπουλου. Γιατί δεν βγάζετε και τη συγκεκριμένη? Τι επιστολή είναι αυτή, ρε φίλε? 10.000 λέξεις. Τη διάβασα όλη. Που λέει ότι είναι ΠΑΟΚΑΡΑ και τέτοια. Non paper. Την έστειλε στους. Επειδή λέει την στέλνω στην ΠΑΕ και δεν τη δίνουν στον Ιβάν. Τη στέλνω σε εσάς, τους δημοσιογράφους του ΠΑΟΚ. Έτσι δεν γράφει Στέργιο μέσα, κάτι τέτοιο γράφει. Δεν ξέρω. Και ξεσκίζει μέσα τους δικηγόρους, Κώστα, του ΠΑΟΚ. Και λέει ότι δεν τα κάνανε σωστά και τέτοια. Ενώ αυτός τα έχει κάνει όλα σωστά. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ο καθένας κρίνεται καθημερινά. Ας τη δώσεις και σε μένα την επιστολή αυτή, να τη βάλω στο site μου, δεν έχω πρόβλημα. Την έχω εγώ, άμα τη θες να σε στείλω, να τη βάλεις στο Basket Plus. Λέει προς reporter ΠΑΟΚ. Είμαι reporter ΠΑΟΚ, είναι γνωστό αυτό. Μπάσκετ όμως, όχι ποδοσφαίρου. Γράφει μέσα ο Δημήτρης Μπούζας και τέτοια που έγραφα εκεί. Και οι 8.000 λέξεις είναι δημοσιογραφικές είναι οι 8.000 λέξεις, να ξέρεις. Όλα καλά. Μια χαρά. Ναι, έτσι. Δεν ήξεραν οι δικηγόροι του ΠΑΟΚ. Στο κούγια είναι γύρω στις 5-6.000. Ναι. Άμα τις υπολογίσαμε το μάτι, σωστά. Ναι, εντάξει. Όλοι ξέρουμε πάντως νομικά ποιος είναι ο Κούγιας και νομικά ποιος είναι ο Παναγόπουλος. Σε αυτό το κομμάτι νομίζω δεν τίθεται καμία αμφιβολία. Αξιοπρεπής κύριε και αξιοπρεπέστατη και γι' αυτό θα πάρω τον Κούγια δικηγόρο τώρα να πάω στο ΚΑΣ. Εγώ είμαι σίγουρος. Το θέμα είναι πώς θα πληρώσει τον Κούγια. Όπως πληρώνει τα πάντα. Όπως πληρώνει τα πάντα. Αν το κάνει απλοκερδός. Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι. Ο φίλος ο Γιώργος λέει γιατί δεν μας λέτε ότι ο ΠΑΟΚ είχε απαγόρευση μεταγραφών τον Ιανουάριο και το έχουν κρύψει. Υπάρχει τέτοιο θέμα? Είχε ο ΠΑΟΚ απαγόρευση μεταγραφών? Ούτε εγώ έχω βρει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω. Συνάντηση με τον Υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη, ζήτηση ΠΑΕ Άρης Χρυσανθέ. Τι? Χθεσινό είναι αυτό. Χθεσινό είναι αυτό, ρε Κώστα. Ναι. Και σε συνάντηση μάλιστα θα βρίσκεται και η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Μετά από επιθυμία που εξέφρασε η τελευταία. Φίλε που μου λες ότι σε σβήσαμε από το site και τα λοιπά, να ξέρεις ότι εμείς δεν σβήνουμε κανέναν παρά μόνον όσους βρίζουν. Μόνο ποιο αυτούς, site? Το All About Aris. Στο Facebook εννοείς. Μόνο αν βρίζουν. Και φυσικά ο Άρης είναι πάνω και από τη Νέα Δημοκρατία και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από όλους τους υπόλοιπους. Δεν είναι θέμα, επειδή το λες όσοι έχουμε κριτική σκέψη θα φημώνω. Όχι φίλε μου. Το κριτική σκέψη όταν ακόμα και ουσιαστική να είναι πλήττη το συμφέρον του συλλόγου, θα είναι καλό την κριτική σκέψη να την κρατάμε για εντός των τυχών. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Από εκεί και έπειτα ο Άρης είναι πάνω από οποιονδήποτε Τσίπρα, Μητσοτάκη ή οτιδήποτε άλλο. Τουλάχιστον η δική μου τη λογική. Αλλά στείλε μου inbox, στείλε μου inbox για να το δω. Για να δω και ποιος είσαι, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω το κινητό σου τώρα ποιος είσαι. Λοιπόν, ο φίλος ο Ηλίας μπαίνει στην κλήρωση για τα γυαλιά. Λέει: καλησπέρα, οδηγός είμαι. Μπορείς να κάνεις το γέλιο τρυποκάριδος. Έχω πεθάνει εδώ στα γέλια με τον κουμπάρο μου. Κώστα, εσύ το κάνεις. του Κώστα είναι ο τρυποκάριδος, όχι δικό μου, Ηλία. Νάτος, ο τρυποκάριδος. Καλό. Αυτό είναι το ραδιόφωνο. Να πεις όμως όταν σε πάρουν φίλε τώρα από την MRB και την AMR, τις καινούργιες μετρήσεις που έχει μπει και ο Λίμπερο, να πεις ακούω γέλιο τρυποκάριδο από Κώστα Κούση στο Λίμπερο 107,4. Μπρόικα. Έτσι, μην μπερδευτείς και νομίζεις ότι είμαστε πριν 15 χρόνια με τον Κώστα σε άλλο ραδιόφωνο. 12 με 2 τρόικα στο Λίμπερο 107,4 και όχι χωρίς σάλια. Έτσι. Μόνο με... εντάξει και λίγο σάλιο δεν πειράζει. Σηκώστα να γελάμε και λίγο. Ανάλογα το σάλιο, να μην πηγαίνει μόνο σε μία πλευρά, Χρυσανθέ. Έτσι, σωστό. Να είστε καλά, κύριε, λέει ο φίλος ο 6977. Εν τω μεταξύ, τώρα με το νέο σύστημα αυτό βλέπουμε τα πρώτα, όχι δεν βλέπουμε τα τελευταία. Τα τελευταία δεν βλέπουμε, βλέπουμε τα πρώτα νούμερα. Πρέπει να τα αλλάξουμε αυτό. Τα τρία τελευταία πρέπει να μας δίνετε. Λοιπόν. Να είστε καλά, κύριε, λέει, συνεχίστε έτσι. Πάνω απ' όλα ο Άρης, λέει ο Αλέξανδρος. Μπράβο. 100%. Ωραία. 100%. Ο Ερακλής λίγο πιο πάνω. Ο φίλος ο 6938 λέει: όπως ο Κοντονής αποκατέστησε με τροπολογία την παράνομη νομολογία της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού στις 3 Δευτέρου του 2016, έτσι και τώρα πρέπει η κυβέρνηση να αποκαταστήσει την αδικία. Άμεσα. Ο φίλος ο άλλος λέει: μπορεί λόγω εξόδου να μην πήγε η Ξάνθη στο ΚΑΣ. Όχι, μπορεί λόγω εξόδου να μην πήγε η Ξάνθη στο ΚΑΣ. Γιατί έφυγαν Πανόπουλος και λοιποί από το ΔΣ της Βιαλάντ και εξαφάνισαν το σαλέ. Δικάστε μας, λέει ο φίλος. Μάλιστα. Περιμένετε κι άλλο μηνυματάκι. Καλημέρα κύριε δημοσιογράφε. Κάποτε σας είπα ότι αυτοί που σας επαινούν σε λίγο καιρό πάλι θα σας κυνηγούν. Πάλι. Σωστό είναι αυτό που λες φίλε, πάντα συμβαίνει αυτό, αλλά να ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή πάλι μας επαινούν δίπλα μας, γιατί βλέπουν το κοινό σκοπό. Αλλά αυτό συμβαίνει πάντα με τους δημοσιογράφους. Οι δημοσιογράφοι φταίνε πάντα για τις ενέργειες των παραγόντων. Δηλαδή βγαίνει μια θετική απόφαση, μπράβο Χρήστα, δεν καλά μας τα έλεγες. Βγαίνει αρνητική απόφαση από τον δικαστή, μας έλεγες ψέματα. Λες και αποφασίζω εγώ. Ναι, γιατί... γιατί δεν τα έλεγες γι' αυτό. Πώς δεν τα έλεγα. Το ίδιο πράγμα που έλεγα πριν λέω και τώρα. Το ίδιο πράγμα βγήκε και είπε και ο κύριος Ιωαννίδης. Αριανός είναι ο κύριος Ιωαννίδης και είπε όλα αυτά τα πράγματα. Καμία σχέση δεν έχει με τον Άρη. Δεν θέλησα να πω στην κουβέντα με τον φίλο μου τον Γρηγόρη. Μπράβο. Για τα θέματα του Ηρακλή που χειρίστηκε κάποτε. Ναι. Ναι. Γιατί ήταν και σε κάποιες διοικήσεις, νομίζω κάπου ήταν. Ήταν, δεν το ξέρω. Σοβαρά. Σπανουδάκι, Μανουδάκι, κάτι δεν θυμάμαι πολύ καλά. Εντάξει, το να είναι κάποιος σε μια διοίκηση, Κώστα, διοίκηση μάλιστα που αποθεώνονταν ο ΑΕΟ με το Μυτιλινέο, μην τη βγάζει τη ρουρά σου απ' έξω. Όταν ήρθε. Όταν ήρθε και μετά. Και τον Παπαθανασάκη αποθεώνατε. Τον Παπαθανασάκη είναι τρελός ο Καναδός. Άστο τώρα. Δεν γίνεται στις χαρές και στα πανηγύρια ο στήριξη. Περίμενε. Και όταν λέγαμε τότε για τον Παπαθανασάκη, εμείς γιατί δεν μας ενδιαφέρει ο Ηρακλής, να λέμε την αλήθεια για την πραγματικότητα. Έκανε αυτό που κάνεις εσύ τώρα με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Ο κόσμος θέλει πάντα την ελπίδα. Ναι, βρίζανε όμως ότι πολεμάμε τον Ηρακλή που λέγαμε και τον Παπαθανασάκη, ότι δεν μας είπε τι δουλειά κάνει και γελούσατε εσείς από κάτω. Και δεν ξέρω τι μάνα μου λέει τι δουλειά κάνω. Και γελούσες, Κώστα. Όχι, μερικά πράγματα Κώστα κάνουν μπαμ. Εγώ τον είχα χει παιδιά από την αρχή. Τώρα το έλεγα και σε Παπαμαργαρίτης, πώς τον είναι. Μου Ηρακλειδής από την πρώτη στιγμή και στον Κώστα και στους υπόλοιπους ρεπόρτερ Ηρακλή με τους οποίους ήμασταν και είχαμε μια καλή σχέση. Εντάξει, για τον Τόμ Παπαδόπουλο
Πάλι δεν ξέρατε. Φάνηκε με τον Άρη τι έγινε. Δεν ξέρω. Εκεί, εγώ με το ποδόσφαιρο δεν ασχολούμαι. Πρόσεξε λίγο. Α, τώρα δεν ασχολείσαι. Πριν με τον Σπανουδάκη και τον Γρηγόρη ασχολήθηκε. Μάλλον σου στείλε κανένα μήνυμα. Άκου να σου πω. Μόνο τώρα που θα πάμε με Αλφα Εθνική θα ασχοληθώ. Ναι, άκου να σου πω όμως κάτι. Με τον Τόμ Παπαδόπουλο, όταν λέγαμε ότι παιδιά δεν έχει τη δυνατότητα, αυτή είναι καλό να δώσει 200, 300, 300 χιλιάρικα, δεν μπορεί να το βάλει 5 εκατομμύρια. Α, είστε κολλητοί του Καρυπίδη, γι' αυτό δεν το λέτε. Μετά πήγε στον Ηρακλή, το διέλυσε. Α, κοίτα τον Ηρακλή με τον Παπαδόπουλο. Εκ των υστέρων, ξέρεις. Είναι πάρα έβαλε πολύ ένα, έβαλε ένα. Είναι εκ των υστέρων όμως να κάνεις κριτική είναι πάρα πολύ εύκολο. Βλέποντας το αποτέλεσμα στο ΚΑΣ, στη FIFA κτλ. Η δεξιά-αριστερά. Είναι πάρα πολύ εύκολο να ασκείς κριτική εκ των υστέρων. Πες μας από πριν τι να κάνουμε. Παραδείγματος χάρη, είναι Νοέμβριο. Σου λέει η ΕΠΟ υπάρχει αυτό το συστόν. Τι κάνεις εσύ ως διοίκηση. Πας και κάνεις προσφυγή στο ΚΑΣ. Και άμα από την προσφυγή αυτή του ΚΑΣ σου έρθουν άλλα 3 εκατομμύρια στο κεφάλι, τι λες μετά. Δεν έπρεπε να κάνεις προσφυγή στο ΚΑΣ. Δεν κάνεις προσφυγή στο ΚΑΣ, έπρεπε να κάνεις προσφυγή στο ΚΑΣ. Σαν το γνωστό. Λέμε κάτι, γιατί το είπατε, κάνει κακό στον Άρη. Δεν βλέπετε οι δίπλα που δεν το λένε. Δεν το λέμε, το κάτι, το ίδιο πράγμα. Καλά, γιατί δεν το είπατε, ρε, εσείς να το μάθει ο λαός του Άρη. Ό,τι και να γίνει, εκ του αποτελέσματος πάντα υπάρχουν οι μεταχριστών προφήτες. Γι' αυτό λέγονται και μεταχριστών προφήτες. Μεταχριστών προφήτες υπάρχουν πολλοί. Όταν καίει η μπάλα. Αλλά δεν φταίει ο κόσμος στο κομμάτι αυτό. Οι παράγοντες κάνουν τις επιλογές. Δεν τις κάνουν οι δημοσιογράφοι. Και δεν υπάρχει ένα στοιχείο που να αποκρύφτηκε στο συγκεκριμένο γεγονός. Να πω ότι είπαμε κάτι άλλο, τι συμβαίνει και έγινε κάτι άλλο. Και διαχρονικά και για άλλους συναδέλφους. Ένα λάθος έγινε μόνο που κάποιοι θεώρησαν ότι η ενημέρωση της UEFA για την ευρωπαϊκή αδειοδότηση ήταν ενημέρωση στη FIFA. Και πλέχτηκε εκεί το σενάριο ότι επειδή η FIFA το ζήτησε, άρα είναι θετικό κτλ. Μόνο αυτό ήταν το λάθος το οποίο έγινε. Και έγινε και άθελα από ό,τι έχω πληροφορηθεί από κάποιους συναδέλφους. Άρα μη στοχοποιούμε πάντα. Ναι, εννοείται. Καλά, επειδή τελειώνει και η εκπομπή. Στέργιο, θυμάσαι τότε που λέγαμε για τον Νταβίντ Αγκάνθο. Ναι. Αρνείτε τις κατηγορίες τελικά, ισχύει. Τι κατηγορίες όμως, δείτε, δεν ισχύει αυτό που λέγατε. Άλλο πράγμα, η κατηγορία είναι ότι δωροδόκησε την εφορία, για, την για να πάρει ένα έγγραφο. Εσείς λέγατε ότι είναι πιανόλα και στημένος. Όχι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αυτός, καλά άμα, κάνεις, άμα σε πιάσει το χούι, τέλος πάντων, εμείς λέμε ότι είναι αυτός. Κάτι ξέρεις εσύ. Εμείς λέμε ότι είναι αυτός. Αυτός, αυτός. Αθώος εννοείται, αλλά τίποτα δεν είχαμε. Πώς να τιμωρηθεί ο Άρης. Μια χρονιά που ήρθε στην Ελλάδα έμαθε όλα τα κόλπα. Πήγε να κάνει μίζα στον έφορο. Πώς σας ξέφυγε, και δεν τιμωρήθηκε ο Άρης και για αυτό. Καλά, εννοείται ότι πρέπει που να τιμωρηθεί. Που του έβγαλε ο Κάκος κάρτα και τον απέβαλε γιατί έδειξε τη φανέλα με το παιδάκι που πέθανε. Ναι, άσε μας ρε Κάκο, άσε μας ρε Κάκο. Άσε μας ρε Άμυσθε. Άμυσθε, αμυστή που είσαι εκεί. Αμυστή. Άκου εκεί αμυστή. Αλλά έτσι κι αλλιώς χρήσατε στο Open όλοι αμυστή είναι πλέον, νομίζω, έτσι είναι. Είναι. Δεν ξέρω. Ρώτησες. Στέργιο, ρώτησες τους φίλους σου. Ρώτησα. Τι έγινε. Είναι πληρωμένοι και έχουν πάρει και το δώρο Πάσχα, χρήσατε. Τότε γιατί φεύγει ο ένας μετά τον άλλον. Ποιος έβγε. Πάει και ο διευθυντής ειδήσεων. Ωραία. Για προσωπικούς λόγους κι αυτός. Πάει κι αυτός. Τι γίνεται. Εγώ τι θες να πω τώρα. Ο Μανούσος Μανουσάκης όμως. Περίμενε για το ποτάμι που λέγαμε. Ξεκινούν τα γυρίσματα τώρα, Κώστα, λέει, ξανά τα βρήκαμε. Ξεκινάνε τα γυρίσματα. Α, έπεσε το χρήμα. Ναι, και σου λέει όμως ένας φίλος μου, Γαύρος, Στέργιο Γαύρος, φίλος μου, μου λέει, καλά ρε, λέει, μπάλα, λέει, δεν θέλουν να παίξουνε. 30 ηθοποιοί μαζί μέσα στο τέτοιο για να γυριστεί το κόκκινο ποτάμι, πώς γίνεται να παίξουνε. Ντάξει, έχει δίκιο. Πώς θα παίξουνε, ή μήπως δεν θα αγκαλιάζονται. Στο έργο. Θα είναι σε απόσταση και με γάντια. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Βέβαια έχει δίκιο. Τέλος πάντων. Γιατί διαθέτει το κανάλι και τα οπτικά εφέ να αγκαλιάζονται από απόσταση και να βλέπει ο τηλεθεατής ότι αγκαλιάζονται κανονικά. Μην ανησυχείτε, έχουμε όλα τα συστήματα, τα εφέ που έχουν στο Hollywood. Στηρίζω Open για το κόκκινο ποτάμι, αλλά είναι έγκλημα κατά της τηλεθέασής του, δείχνει ότι δεν νιώθει ο Ιβάν σε αυτά τα θέματα. Σε αυτή την περίοδο που ήμασταν κλεισμένοι όλοι μέσα, 1,5 μήνα, δεν έδειχνε το κόκκινο ποτάμι. Δηλαδή, ρε φίλε, πότε θα το δείξεις, τον Ιούλιο που θα είμαστε στις παραλίες. Αυτόν γκολ ολκής. Ολκής. Ολκής κιόλας αυτόν γκολ. Αλλά δεν ξέρει. Τον έχουν εκεί, του τρώνε τα λεφτά. Του τρώνε τα λεφτά, Στέργιο, όλοι.
Από τον γκολ. Του Ιβάν μας. Δεν πληρώνεται. Του Αγίου. Του τα φάγανε. Μα του τα φάγανε πρώτα και τώρα δεν πληρώνονται. Έτσι, έτσι, έτσι έβγαναν ανακοίνωση οι εργαζόμενοι, Στέργιο. Αν ήταν οι εργαζόμενοι στη δουλειά του Καρυπίδη, θα το είχατε πρώτο θέμα. Οι εργαζόμενοι του Open βγάλαν ανακοίνωση πριν ένα μήνα. Με το Μίσιτς, τι έγινε με το Μίσιτς. Α, τι, 20 Μαΐου δεν είπα, θα πληρώσετε, έτσι δεν λέγατε. Τώρα τι έγινε, παράταση πάλι. Γιατί η παράταση. Πάλι δεν λόγω έγινε. Λόγω του Φερνάσταλ Fair Play. Τι. Άκουσε, χρήσα, δε, ναι, άκουσε, για πες το θέμα, ως πες, εξήγησε το. Έχει ζητήσει κάτι το ΠΑΟΚ από τη Sporting. Ναι. Να δοθεί παράταση ενός μήνα. Δεν το είπατε γι' αυτό. Πες το, το ξέρει ο κόσμος. Έχει αποδεχτεί το αίτημα του ΠΑΟΚ και Sporting. Ωραία. Και έχει θέμα, θέμα εσύ. Όχι, θέμα δεν έχω. Πριν ένα μήνα εσείς λέγατε λοιπόν, ότι 20 Μαΐου θα πληρώσετε και στις 20 Μαΐου δεν πληρώνετε και λέτε να πάρετε παράταση ενός μήνα. Πολύ ωραία. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Κοίταξε, προφανώς γίνεται για δύο λόγους. Ναι. Εντάξει, και για τα οικονομικά αυτή τη στιγμή της ΠΑΕ δεν είναι και ανθυρά. Ιβάν έχω. Όχι αυτό να σημαίνει ότι... Ναι, Ιβάν έχω, φίλε. Αλλά πρέπει αυτά να βγουν από το ταμείο της ΠΑΕ. Και ναι. Φυσικά, ναι. Όπως αναφέρουν και οι πληροφορίες, είναι ναι. Και θέμα λογιστικό για το Financial Fair Play. Γιατί? Για να καταλάβω. Γιατί, ο Μάιος δηλαδή με τον Ιούνιο, επειδή είναι θέμα λογιστικό για το Financial Fair Play που το πετάτε έξω. Προφανώς υπάρχει ναι. Διαφορά, ναι. Τι διαφορά υπάρχει? Είναι άλλο χρόνος τον Ιούνιο, άλλος χρόνος τον Μάιο? Είναι χρόνος ημερολογιακό το έτος? Είναι χρόνος ποδοσφαιρική σεζόν? Τι ακριβώς γίνεται? Πώς γίνεται 20 Μαΐου να είναι άλλο και 20 Ιουνίου να είναι άλλο? Τι είναι, πώς το μετράμε το Financial Fair Play? Δηλαδή στις 31 Μαΐου λήγει το ένα έτος του Financial Fair Play και αρχίζει άλλο την 1η Ιουνίου, άρα μπορείς λογιστικά να το περάσεις? Ή απλά είναι μια πολύ ωραία δικαιολογία για να μην πληρώσουμε τώρα και να το μεταφέρουμε ένα μήνα μετά? Ρωτάω, λογική δεν είναι η ερώτησή μου? Πώς γίνεται ο Μάιος να διαφέρει με τον Ιούνιο? Καταλαβαίνω. Ναι, λογική είναι. Πρώτο, ναι. Αν η ΠΑΕ έχει κρίνει ότι δίνει καλύτερα το Μάιο, έχει τους δικούς της λόγους. Ναι. Η ουσία που ενδιαφέρει εμένα και τον κόσμο είναι αν θα παραμείνει ο Μίσιτς, που πραγματικά αποδείχθηκε όχι απλά λαχείο, αποδείχθηκε φλέβα χρυσού. Ναι. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς. Ναι. Τώρα, εάν αποκτηθεί 30 Μαΐου ή 15 Ιουνίου, για μένα δεν έχει την παραμικρή σημασία. Εάν δεν αποκτηθεί, μπορούμε να κάνουμε κουβέντα. Ναι. Αν, ο Λάρσον πληρωθεί 36 που λύγει το συμβόλαιό του, είναι πληρωμένος στο 100%. Μας ενδιαφέρει σε σχέση με το αν είχε καθυστέρηση στο να πληρώνεται. Πώς δεν έχει καμία σχέση? Πώς δεν έχει καμία σχέση? Ο Άρης δηλαδή να βρίσκει τα λεφτά να τους πληρώνει πάντα και στις προθεσμίες και σε οτιδήποτε άλλο, αλλά ο ΠΑΟΚ αν μπορεί να τα μεταφέρει ή οτιδήποτε άλλο να το κάνει. Που το σωστό είναι αυτό το δεύτερο που λες. Απλά ο λέω για... δεν είναι απλήρωτος, κρίσατε. Ο Μίσης δεν είναι απλήρωτος. Μέχρι πότε είναι πληρωμένος? Δεν είμαι στο λογιστικό μέσα. Αλλά... Δεν είναι κολλητός μου ο λογιστής. Είναι πληρωμένοι δηλαδή. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι πληρωμένοι. Ναι, πληρωμένοι. Μάρτιο και Απρίλιο. Για ρώτα λίγο που πήγε ο Μάικς ο Γκαγκάτς την προηγούμενη εβδομάδα στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ. Γιατί ξέρεις, υπάρχουν και παίκτες σας που φεύγουν. Και όταν φεύγουν, αρχίζουν και μιλάνε. Για πάνε ρώτα, το Μάρτιο και τον Απρίλιο είναι πληρωμένοι? Γιατί είπες ότι είναι πληρωμένοι? Ρωτάω. Τώρα για ένα μήνα δεν πειράζει. Ρωτάω, δεν ξέρω. Όχι, ρωτάω. Όχι, ρωτάω, ρε φίλε. Το μισθό του Οκτωβρίου στο Λάρσον. Πληρωμένος είναι ο Λάρσον. Και τον Οκτώβριο, και τον Οκτώβριο, και τον Νοέμβριο, και τον Δεκέμβριο, και τον Ιανουάριο, και τον Φεβρουάριο. Πληρωμενίδης, κανονικά όλα. Και ο Ντουάρτε είναι πληρωμένος, να ξέρεις. Εντάξει, προφανώς η πίεση με δηλώσεις στο εξωτερικό. Παίζει, αποδίδει, εγώ δεν λέω. Εγώ δεν λέω. Μπράβο στα παιδιά. Ναι, τι να κάνουμε. Παρά τις δυσκολίες. Παρά τις δυσκολίες που έχουμε, φίλε, παρά τον πόλεμο που δεχόμεθα, παρά το γεγονός ότι δεν μπορέσαμε να κάνουμε μεταγραφές, παρά το ότι δεν έχουμε Ιβάν, δεν έχουμε Μαρινάκη, δεν έχουμε Μελισανίδη, δεν έχουμε παραγοντάρες κτλ. Έχουμε μια καθυστέρηση 2-3 μηνών. Αλήθεια είναι αυτό. Πραγματικότητα. Πρέπει να βρει έναν τρόπο ο πρόεδρος να το λύσει αυτό το ζήτημα, να μην χρωστάει στους παίχτες. Αλλά το παλεύει, ρε παιδί μου, εντάξει. Απλά εγώ ρωτάω. Αν εσύ μου λες ότι είναι πληρωμένη, εντάξει, το δέχομαι. Εσύ το ξέρεις το ρεπορτάζ, εγώ δεν το ξέρω το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Απλά ρώτησα αν είναι πληρωμένη. Μάρτιο και Απρίλιο. Άκου να σου πω. Δεν κάνω ρεπορτάζ κάθε εβδομάδα να παίρνω τηλέφωνα, παιδιά, πληρωθήκατε. Ούτε εμείς το κάνουμε. Όταν βγήκε ένα κατάπτυστο άρθρο ανυπόγραφο ότι δεν έχουν πάρει ευρώ
μέσα στο 2020 οι εργαζόμενοι του ΠΑΟΚ, ναι. οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, τα μέλη, αλλά και οι εργαζόμενοι της επιχειρήσης του Σαββίδη, ναι. από το ρεπορτάζ που έκανα αποδείχθηκε ότι ήταν ένα ψέμα και μισό και γι' αυτό το λόγο κατέβηκε το άρθρο όπως ανέβηκε. Ναι, πάντως επίσημη Εντάξει. ανακοίνωση ότι είναι πληρωμένη δεν βγήκε. Απλά κατέβηκε το άρθρο. Γιατί έχεις τη δυνατότητα και τη δύναμη να κατεβάζεις άρθρα. Όχι, Χρήσανδε. Όχι, Χρήσανδε. Αν το δικό μου το ρεπορτάζ είναι περιστατωμένο και δεν στηρίζεται στον Πασαλιμάνι 7, που έπινε το τσίπουρο, το είπανε. Ωραία. Είναι απλήρωτη του Σαββίδη. Το ίδιο μέσο ενημέρωσης. Αν το ρεπορτάζ μου είναι σωστό, αφήνω ναι. το κείμενο ναι. και λέω στο κάθε ΠΑΟΚ, μάγκες, πάμε στα δικαστήρια. Πάμε όπου μισό λεπτό. Το ίδιο μέσο ενημέρωσης, λοιπόν, σε δύο περιπτώσεις. Μία με την Ευρωπαϊκή Αδειοδότηση του Άρη κίνδυνος. Μην μπερδεύετε το συστόν. Για την Ευρωπαϊκή Αδειοδότηση του Άρη. Έμεινε κανονικά και βγήκε πρωτοσέλιδο. Και το χειρότερο απ' όλα για το Φετφατζίδη. Εγώ τι να κάνω. Όχι. Εγώ τι να κάνω, ο Άρης δεν έχει τη δύναμη να κατεβάζει τα άρθρα. Αυτό σου λέω. Για το Φετφατζίδη, λοιπόν, που γράψανε αφού ότι. Στο περίμενε λίγο. Αφού είναι στο Big Five ο Άρης. Στο Big Five είναι και ο απόψη κόσμου και ο απόψη τιμιότητας και ο απόψη συνείδησης. Δύναμη στα μέσα ενημέρωση δεν έχει. Είναι ανύπαρκτο. Δεν έχει, ρε φίλε. Δεν έχει payroll. Δεν έχει λεφτά ο Καρυπίδης. Δεν έχει payroll. Δεν έχει payroll. Δεν έχει κανάλια, site, εφημερίδες, ραδιόφωνα. Δεν έχει. Του λέμε να κάνει. Του το λέω δημόσια τώρα. Κάνε δικά σου. Λοιπόν. Κάνε δικά σου, άντε. Εντάξει, θα κάνουμε, ρε φίλε. Εντάξει, λίγο υπομονή. Λίγο υπομονή θέλει. Για να το κλείσουμε, λοιπόν, ναι. και να πω το τελευταίο. Όταν λοιπόν έγινε αυτό το θέμα και έκανα ρεπορτάζ, ήταν ναι. μια χαρά πληρωμένη και οι παίκτες. Πάω και οι εργαζόμενοι. Πολύ ωραία, χαίρομαι. Μακεδονία, Παλάσια και Στουρωτή. Και Γενάρη και Φλεβάρη και Μάρτη. Και σε κάπου. Και γιατί βγάζουν ανακοίνωση του Όπελ. Για τους ποδοσφαιριστές. Εάν έχουν πάρει το Μάρτιο που δεν υπήρξε μπάλα ή τον Απρίλιο, δεν το ξέρω. Εντάξει. Εντάξει, γιατί στο εγώ διάβασα. Την ανακοίνωση. Εγώ διάβασα την ανακοίνωση των εργαζομένων στο Όπεν. Δεν είπα κάτι, δεν έκανα ρεπορτάζ. Απλά διάβασα την ανακοίνωση των ανθρώπων εκεί. Δεν είπα κάτι άλλο. Πριν ένα μήνα. Τι λένε οι άνθρωποι. Πριν ένα μήνα, διαβάσαμε. Ότι άλλα συμφωνήσαμε και άλλα παίρνουμε. Και παίρνουμε λιγότερα και είμαστε απλήρωτοι και τέτοια. Αυτά δεν βγάλανε την ανακοίνωση, δεν βγάλανε. Κώστα, τη θυμάσαι. Ναι. Αυτοί το βγάλανε. Τώρα αν λένε ψέματα, ρε φίλε, δεν έψαξα. Δεν έκατσα να το ψάξω. Μια ανακοίνωση διάβασα. Αυτό. Λοιπόν, ο Τσατσάρος θα μας πει. Είναι πληρωμένοι στο Open, εσύ που παίρνεις 2.000 το μήνα το Open. Ε. Λοιπόν. Τρία, φίλο, δύο. Α, 3.000 παίρνεις. Τρία. Ωραία. Τρία χιλιάρικα, χωρίς τη λέξη χιλιάρικα ή το τρία μόνο. Τρία. Α, τρία. Λοιπόν, εγώ θέλω να πληρώνονται όλοι και παντού. Ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο ιδιοκτήτης και μακάρι να πληρωθούν οι πάντες τα οφειλόμενά τους. Λοιπόν, το γυαλάκι να κληρώσουμε. Δώστε μου ένα νούμερο μέχρι το 30, όχι, το 30, συγγνώμη, μέχρι το 13. Κώστα, το 11. Το 11. Λοιπόν, μισό λεπτό. Μην παρεμβαίνετε, κύριε, μισό λεπτό. Ντόκος Ηλίας. Ντόκος Ηλίας κερδίζει το γυαλάκι ηλίου. Γεια σου, Ηλία Μερακλή. Έτσι. Χαιρέ. Μαζί μας ήταν τη δεύτερη ώρα ο Mr. Gold. 62-85-86 για τις παραγγελίες σας. Και πίτσες και μακαρονάδες και σαλάτες και καλτσόνε και πενιρλί και τα πάντα όλα έχουμε. Και φυσικά μαζί μας και τα ύπλα Μαρμαρίδης. Πάντε μια βόλτα με νέο πλάνο δώσεων από το Μαρμαρίδη, χωρίς πιστωτική και χωρίς προκαταβολή. Τα κορυφαία έπιπλα Μαρμαρίδης. Μια καναπεδάρα γωνιακή, την χρειάζομαι. Φεύγουμε. Έρχεται. Η ανακοίνωση ναι. δεν αναφέρει ότι είμαστε απλοί, ότι χρήσανθε. Τι λέει η ανακοίνωση. Αναφέρει ότι ζητάμε ένα πιο δίκαιο σύστημα πληρωμής. Διαφορετική ανακοίνωση διαβάζουμε. Θέλουν παραπάνω χρήματα. Θέλουν παραπάνω χρήματα. Παραπάνω χρήματα. Αυτή που ναι. λέει ότι άλλα συμφωνήσαμε και άλλα μας δίνεις. Αυτή δεν λέει. Αυτή δεν λες. Δεν λένε ότι είναι απλήρωτη όμως. Ξαναλέω όμως. Λένε αυτό το πράγμα. Ότι άλλα συμφωνήσαμε και άλλα μας δίνεις. Τι είναι καλύτερο. Χειρότερο μάλλον. Χειρότερο είναι να είσαι απλήρωτος γενικότερα. Α, ναι. Σωστό είναι αυτό που λες. Συμφωνώ. Ωραία. Έτσι νομίζω εγώ. Σωστό είναι αυτό. Είναι χειρότερο από να συμφωνήσεις για 800 και να παίρνεις 650 από τον Ιστρο. Ο Ιστρο σα πιάνει πάντα δύο παραπέτες, σα πιάνει ο Ιστρο. Ναι, ναι, ναι. Τέλος, αύριο πάλι. Αύριο πάλι. Όλοι να πληρώνονται. Λοιπόν, φεύγουμε. Γεια σας. Γεια σας.